Λοιπόν, καλησπέρα. Καλό βράδυ. Ούτε παραγγελιά δεν το έχουμε κάνει. Πάνος Ρέτσος. Καλησπέρα. Και λέω παραγγελιά, γιατί το γκολ που έκρινε τον τελικό του Champions League και η Chelsea σε πολύ δευτερόλεπτο θα σηκώσει το κύπελο του Champions League ήταν ένας φίλος σου. Ακριβώς. Και ένας συμπαίχτης σου παλιός, ο Havertz, που ήταν. Κάνα που είναι παιχταράς. Αλλά έχουμε πολλές ιστορίες να πούμε. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, δόξα τω μια χαρά. Εντάξει, σήμερα ήταν μια ευχάριστη μέρα. Αν και δεν υποστήριζα Chelsea, αλήθεια είναι. Αλλά λόγω αυτού του παιδιού, εντάξει, πιστεύω ότι είχε υπάρξει πολύ μεγάλη αμφισβήτηση γύρω από το πρόσωπό του όλο τον χρόνο. Μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, αλλαγή πρωταθλήματος. Μιλάμε για ένα παιδί τώρα ακόμα και σε ηλικία και σε όλα. Οπότε, ναι, είμαι πολύ, πολύ χαρούμενος γι' αυτόν. Δηλαδή, το αξίζει. Να σου πω, όταν λες παιδί, τι εννοείς? Όταν λέω παιδί, το εννοώ κυριολεκτικά. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο είναι μέσα στο γήπεδο αυτός που είναι, ο Kai Havertz. Έξω από το γήπεδο είναι ο Kai. Δηλαδή, το ζει πολύ παιδικά όλο αυτό και ίσως γι' αυτό έχει καταφέρει όλα αυτά τα πράγματα, γιατί του βγαίνει πολύ αυθόρμητα. Και γενικά είναι πολύ ήρεμο παιδί, χωρίς υπερβολές, χωρίς τίποτα στη ζωή του. Οπότε. Όχι, το παιδί στο είπα γιατί μέσα στο γήπεδο είναι σκληροτράχυλος. Δηλαδή είναι. Τώρα στην Αγγλία έχει γίνει. Στη Γερμανία ήταν λίγο πιο χαλαρός, ναι. Εντάξει, το τελευταίο εξάμεινο που τον βλέπουμε έχει ζωντανέψει. Είναι και το αγγλικό πρωτάθλημα που σε. Σε σκληραίνει. Σε σκληραίνει ακριβώς, ναι. Τι γίνεται πάνω, πώς είσαι εσύ? Καλά, μια χαρά. Με τον τραυματισμό? Είμαι αρκετά καλύτερα κτλ. Έχω ξεκινήσει ήδη τις θεραπείες μου. Κανονικά με το φυσιοθεραπευτή, γενικά όλο το team κτλ. Ελπίζω σύντομα να είμαι καλά. Να είμαστε τα καλύτερα. Το λέγαμε πριν και πριν βγούμε στον αέρα. Εντάξει, δεν περίμενε κανείς την πορεία της Chelsea μέχρι τον τελικό του Champions League. Αλλά αν ρωτούσες κάποιον τι βλέπεις σήμερα, φαντάζομαι ότι 9 στους 10 θα λέγανε. Όχι City, θα λέγανε Guardiola. Πεπ, ακριβώς. Πώς το είδες εσύ? Πραγματικά δεν το περίμενα. Εντάξει, η Chelsea από τη στιγμή που το Tuchel έχει αλλάξει γενικά όλη η ομάδα, αφαίρεσε κάποιους παίχτες, έβαλε κάποιους άλλους, αλλά η αντιμετώπιση που είχε σήμερα η Chelsea απέναντι στην City ήταν κάτι εξωπραγματικό, δηλαδή και στην κατοχή, που συνήθως, εντάξει, όσο να είναι η City, έχει μεγάλο πλεονέκτημα στην κατοχή και στις πάσεις και όλα, αλλά σήμερα είναι τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Να σου πω κάτι άλλο. Ναι, να έρθει ο Θέμης Κεσάρης, γιατί τι τον αφήνεται απ' έξω. Γιατί μόλις πήρε η Chelsea, το βλέπουμε εμείς από την Κοσμοτέ TV, τώρα γίνεται η απονομή. Ελάτε κύριε Κεσάρη, πού είστε? Καλησπέρα. Περίμενα να τελειώσει το παιχνίδι, να φύγω, να έρθω. Εντάξει. Δεν έχασα κάτι πολλά. Μας έλεγε για τον Kai Havertz. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ναι. Αυτό λέγαμε τώρα με τον Πάνο, ότι εντάξει, ρε παιδί μου, και λόγω Pep. Και λόγω της εμπειρίας του και λόγω του υλικού και λόγω της εμπειρίας δεν περίμενε κανείς να δούμε σήμερα την Chelsea παρά την πορεία της να το σηκώνει. Εντάξει, το δεν περίμενε κανείς είναι λίγο υπερβολικό. Ναι. Ήταν φαβορή η City. Δεν επιβεβαιώνεται πάντα. Το 90 λεπτό είναι 90 λεπτό. Η City είχε δύο προβλήματα. Για το ένα αυτή η ίδια. Η ταπεινή μου άποψη είναι αυτή. Ο Γκουαρδιόλα την πέρδεψε λίγο την ομάδα με την ενδεκάδα που επέλεξε. Δεν το περίμενε κανένα. Δεν το περίμενε κανένα. Δεν μπερδεύει. Ενώ. Πώ γίνεται. Γίνεται. Κάθε προγραμματή έχει τα δικά του πάνω στο μυαλό. Θα σου πω. Ναι. Και δεν περίμενε κανεί ότι θα ξεκινήσει χωρί το Ρόντρι στο κέντρο. Δηλαδή πήγε σε ένα μοτίβο φέτο με το Ρόντρι, τον Κεντογκάν δίπλα του και χωρί επιθετικό με τον Ντεμπρόινε και τον Μαχρέζ ή τον Φόντεν ή τον Μπερνάρντο Σίλβα δίπλα του και του υπόλοιπου στα άκρα. Οκ, okay, αυτό ήταν το πλάνο του. Σήμερα θέλω να χωρέσει το Στέρλινγκ. Λογικό, το καταλαβαίνω να πεις ότι θέλω κάποιον από τα άκρα να τρέξει. Δεν περίμενε κανείς ότι θα βγάλει το Ρόντρι. Είναι σκληρό το ποδόσφαιρο στους τελικούς. Και κάποιες φορές μπορείς να κάνεις μια επιλογή να μην σου βγει, αλλά να μην σου κοστίσει. Γιατί μπάλα είναι. Σήμερα το κόστισε κιόλας. Δηλαδή, αν είχαμε τα πλάνα να δούμε πώς έχει γίνει το 1-0 από το Havertz και σε όλο αυτό το κομμάτι, υπάρχει ένα κενό σε αυτό το χώρο. Είσαι και αμυντικός. Είσαι και στόπερ. Ξέρεις τι θέλω να σου πω, ότι αν βρεθούν ο Βέρνερ με τον Χάβερτ στο 2-2, θα σου φύγουν. Δηλαδή έχει κάνει μια κίνηση ο Χάβερτ, έχει πάρει ο Βέρνερ στη γωνία τη περιουσία, έχει πάρει ένα στόπερ μαζί του και έχει βρει ο Χάβερτ. Και δεν έχει κλείσει ο Τζιτσέγκο πολύ καλά κιόλα. Ναι, αλλά ο Τζιτσέγκο είναι από το πλάι. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω, λείπει ήδη ένα στόπερ γιατί έχει ανέβει να πάει στον Κιντογκάν. Ο Ντία, αν δεν κάνω λάθο. Τον άλλον στόπερ, τον Στόουν, τον παίρνει ο Βέρνερ μαζί του. Ξαφνικά ο Χάβερτ βρίσκει ένα κενό
Τεράστιο. Κάποιες φορές κάνεις επιλογές, γίνονται επιλογές που λέμε δεν του βγήκε. Αλλά μετά από το τέλος της βραδιάς έχεις πάρει το κύπελο, δεν το θυμάται κανένα. Τιμωρήθηκε ο Γκουαρδιόλα για την επιλογή του. Δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο ο Βέρνερ έχει, δεν σκόραρε. Έχει 8 επαφές με την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή. 8. Ο φορ που έβαλε στην κορυφή της η Chelsea. Όλη η City μαζί έχει 10. Το λέω για να έχουμε μια σύγκριση, αν είναι μεγάλο το νούμερο. 8 επαφές στην αντίπαλη περιοχή για ομάδα που παίζει στην κόντρα. Είναι τεράστιο νούμερο. Ναι. Τεράστιο νούμερο. Που σημαίνει ότι ναι, μεν η Chelsea ήταν πίσω, αλλά αυτό το πράγμα που ήθελε να πετύχει στην επίθεση τη βγήκε. Πάτησε ο Φόρτης 3 φορές περιοχή να εκτελέσει. Δεν το βάλε. Πάτησε άλλες 5 με την μπάλα για να παίξει με τους υπόλοιπους. 8 φορές να σου πατήσει στην περιοχή ο αντίπαλος φορ, ενώ την μπάλα την έχεις εσύ, είναι πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. 1-0. Στο δεύτερο, οι τελικοί δεν γυρνάνε εύκολα. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Στο τέλος πήγε να γυρίσει εκεί. Ναι, θέλω, να πω ότι, θέλω να πω ότι οι φορές που η ομάδα έχει σκοράρει πρώτη και δεν έχει πάρει το κύπελο, είναι η Bayern το 12 στο τελικό με την Chelsea. Είναι η Μίλαν στον τελικό του 2005 με τη Λίβερπουλ, το 3-0 που έγινε 3-3. Να σου βάλω και την Ατλέτικο Μαδρίτης που το έκανε 1-0 και την ισοφάρισε ο Ράμος το 95-1-1 για να το φάει την παράταση. Είναι λίγες οι φορές. Τώρα, αν χάνω κάποια, θα μας συστήνω στα σχόλια. Από το μυαλό μου θυμάμαι 3 φορές. Δεν είναι απλό. Χάνει τον De Bruyne, τον καλύτερο δημιουργικό μέσο του κόσμου πλην του Μέση, αλλά ο Μέση είναι ο Μέση, οπότε δεν το μετράμε. Μένουν οι υπόλοιποι. Ο De Bruyne είναι ο καλύτερος νέος δημιουργός που έχει βγει στο ποδόσφαιρο τα τελευταία 10 χρόνια. Παθαίνει αυτή την πολύ άσχημη στιγμή γιατί δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από το να τραυματίζεσαι τελικό. Είναι φοβερή στιγμή για οτιδήποτε συμβαίνει. Και ξαφνικά πρέπει να παίξει απέναντι στο ταμπούρι, να δημιουργήσει και να σκοράρει χωρίς τον καλύτερο δημιουργό της. Δύσκολη συνθήκη, ναι. Κοίτα, και μόνο θα σας το πω και αλλιώς. Και μόνο που ο Γκουαρδιόλα ήθελε να πάρει φέτος το Champions League χωρίς φορ, δικαίωμά του. Και στον τελικό τελείωσε το παιχνίδι με 2 φορ. Καταλαβαίνεις πόσο άσχημα πήγε το παιχνίδι για το αρχικό πλάνο της City. Δηλαδή, μια ομάδα που ήθελε να το πάρει χωρίς φορ, αναγκάστηκε να βάλει έναν, αναγκάστηκε να βάλει και δεύτερο. Τόσο άσχημα της πήγε το match της City σήμερα. Δίκαια πρωταθλήτρια, πανάξια. Η Chelsea, φοβερή πορεία στο δικό της ταμπλό. Καλύτερη ομάδα μακράν από όσες έπαιξαν σε εκείνο το ταμπλό. Ρεάλ, Ατλέτικο, Λίβερπουλ, Πόρτο. Όλους αυτούς τους καθάρισε σαν αυγό. Πάρα πολύ καλύτερη με τον Τούχελ στον πάγκο. Πήγε σε ένα τελικό που ήταν outsider. Υπηρέτησε αυτό το ρόλο φανταστικά. Κυρία City, να τα κάνεις καλύτερα. Πάνω, επειδή είπε ο Θέμης για το ταμπούρι. Ταμπούρι. Στο δεύτερο μήχρονο. Όχι. Είχαν σκορ να υπερασπιστούν. Δηλαδή κερδίσαν 1-0. Τι να κάνουν. Άλλο πάνω ρωτήσω εγώ τον Πάνω. Και επειδή είναι η θέση του. Και επειδή έχει αντιμετωπίσει εξαιρετικού επιθετικού. Έτσι είπε η Τσέλση. Στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως που ασκήθηκε, δεν ξέρω αν ασκήθηκε τόσο μεγάλη πίεση, ασκήθηκε μια διαφορετική πίεση από την Manchester City. Μπορείς να μας δώσεις λίγο τα συστατικά αυτής της αμυντικής λειτουργίας της Chelsea. Γιατί είναι εύκολο να λέμε ταμπούρι, που, καλά, δεν το εννοεί ο Θέμης. Ναι, εντάξει. Αλλά τον τρόπο με τον οποίο αμήνεται στο δεύτερο ημίχρονο η Chelsea. Εννοείται για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό. Εγώ πιστεύω ότι. Όχι, σε συνδυασμό ήξερε ότι θα δεχτεί μια πίεση συγκεκριμένη. Δεν είχε άλλη λύση η City. Ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι πιο εύκολο για μια ομάδα όταν θα μείνει πίσω και η ομάδα θα είναι δύσκολο να δημιουργήσει από τη στιγμή, όπως είπατε, ότι έχει χάσει το πιο δημιουργικό παίκτη της ομάδος, να σπάσει αυτή την άμυνα με κάποιες κάθετες ή οτιδήποτε τέτοιο. Αν η Chelsea έπαιζε το ίδιο, είχε το ίδιο παιχνίδι όπως είχε στο πρώτο ημίχρονο, σίγουρα θα έβρισκε καινούς χώρους. Η City δεν έχει μόνο τον De Bruyne, έχει και τον Mahrez, έχει και τον Sterling που σήμερα. Δεν έβγαλαν αυτό που πραγματικά περίμεναν νομίζω όλοι. Ναι, ναι. Αλλά πιστεύω είναι πολύ πιο εύκολο γιατί είδαμε μια City η οποία στα τελευταία 10-15 λεπτά έχει κάνει 6 με 7 μεγάλες μπαλιές που δεν πρέπει να έχει κάνει σε 3-4 παιχνίδια σε όλο το πρωτάθλημα. Ανέβασε και τον Δία σε Center Four κάποια στιγμή. Δηλαδή αυτά δεν τα έχουμε δει από τον Guardiola. Δηλαδή είναι. Αυτό τι είναι. Όπως το λες. Ναι, είναι ένα άγχος γιατί είναι ο τελικός και όπως είπατε, δηλαδή, χαρακτηριστικό παράδειγμα τα δύο Center Four. Να παίξει με Kun Aguero και Jesus που ίσως να μην το έχει ξανακάνει. Είναι ένα είδος άγχους, ένα είδος ότι πρέπει να κάνω κάτι για να αλλάξω την ομάδα κτλ. Αυτό πιστεύω ότι δείχνει και μια αδυναμία και πιστεύω ότι το βλέπαν αυτό και οι παίκτες της Chelsea ότι κάτι πήγαινε λάθος. Εντάξει, ο Τούχελ, όπως είδαμε, έχει φτιάξει μια ομάδα, την έχει κάνει οικογένεια και πιστεύω ότι αυτό φάνηκε και μέσα στο γήπεδο. Φαίνεται και στους τελευταίους, όχι μόνο σε αυτόν τον αγώνα, σε πολλούς αγώνες που έχουμε παρακολουθήσει στη Chelsea. Και πιστεύω ήταν
ήταν φαβορή ήδη αντικειμενικά, αλλά η Chelsea έδειξε ένα άλλο πρόσωπο. Πραγματικά ένα πρόσωπο ίσως από τα παλιά, κάτι το έχουμε να δούμε πολύ καιρό. Και ήταν ένα ωραίο πράγμα. Ναι. Ωραίο πράγμα κιόλας, πριν πάμε να δούμε και το δώρο της εκπομπής, ότι είχε και λίγο κόσμο το γήπεδο. Είναι πολύ σημαντικό, ακόμη και για το ρυθμό του αγώνα. Έτσι, τι, για πες. Αυτό ήταν εντάξει. Είναι κάτι το οποίο και εμείς είμαστε τώρα. Εγώ είμαι στην Ελλάδα, τα παιδιά είναι εκεί πέρα στο γήπεδο. Εμένα με χαροποιεί ιδιαίτερα να βλέπω κόσμο στο γήπεδο. Δηλαδή, μόνο και μόνο που βλέπαμε τους φωτογράφους στο γήπεδο εκεί πέρα ήταν κάτι. Εμείς ήσασταν στο Ντεγκέννη. Ήταν πολύ ωραίο. Πραγματικά λείπουνε πολύ. Λείπουνε πολύ. Αισθάνεσαι ότι παίζεις χωρίς λόγο. Περίμενε. Στην αρχή. Περιμένω. Ναι, περίμενε. Ήθελα να το κολλήσω τώρα από το είδα. Πρώτα, έχει δίκιο. Αισθάνεσαι ότι παίζεις χωρίς λόγο όταν δεν έχει κόσμο. Ότι είναι προπόνηση, προπονητικό διπλό. Είναι δύσκολο να τα δώσεις όλα, να συγκεντρωθείς. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει κόσμο. Ο ρυθμός δεν υπάρχει. Δεν ξέρω, ρωτάω. Γι' αυτό ρωτάω. Δηλαδή, εγώ με το που πήγα σε Ντετιέν, το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να παρακολούθησα βίντεο στο YouTube. Σωστά. Και είδα τους οπαδούς σε Ντετιέν. Και λέω πραγματικά είναι κρίμα να μην παίξω μπροστά σε αυτό το γήπεδο. Τι έχουν, ε? Έχουν. Είναι φοβερό και είναι φανταστική οπαδή. Στους δικούς μας. Δεν είναι σαν τους δικούς μας. Σαν τους δικούς μας δεν είναι. Είναι σαν τη Μαρσέη, είναι η μεγάλη κόντρα. Είναι πολύ μεγάλη κόντρα. Εντάξει, έχει πολύ μεγάλη κόντρα με τη Λιόν. Και πριν από παιχνίδια δεν είχαν έρθει. Εντάξει, είναι κάτι που δεν το περίμενε η αλήθεια. Είναι. Εντάξει, το έχω ζήσει στον Ολυμπιακό βέβαια. Λίγο διαφορετικά. Αλλά το έχω ζήσει. Αλλά ναι, δηλαδή ήταν τελείως άδειο το γήπεδο. Δηλαδή, δεν σου δίνει. Δηλαδή, το να παίζει ντέρμπι με τη Λιόν και να μην έχει τον κόσμο. Και μπήκα και είδα από περιέργεια έναν αγώνα με τη Λιόν. Δεν καταλαβαίνετε τι γινότανε. Καζάνι. Καζάνι, μιλάμε για καζάνι κανονικό. Αυτό είναι το παρασκευή του κυπέδου. Δεν ξέρω ποιο, αλλά. Καζάνι, καζάνι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το δώρο της εκπομπής, που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ρολόι, Prince Oliver, όπως σε κάθε εκπομπή Game Night κληρώνουμε. Κληρώνουμε διαφορετικά ρολόγια. Αυτό είναι. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι τη μία, που θα πάμε την εκπομπή μας απόψε. Οι όροι. Και μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο site του Sport24, του νέου site, γιατί από την Παρασκευή έχουμε το νέο site μας στον αέρα, ελπίζω να σας αρέσει. Να πω δύο-τρία χαρακτηριστικά του ρολογιού. Φυσικά και να πεις. Λοιπόν, Prince Oliver, ανοξείδωτο ατσάλι με μεγάλη κάσα 43 mm, μπλε καντράν και τρία υποκαντράν κούμπο ασφαλείας κτλ. Ταχύμετρο. Τη Στεφάνη και ένδειξη ημερομηνία. Φοβερό ρολόι. Prince Oliver, στο τέλος της εκπομπής θα πούμε και τον νικητή. Πάνω, επειδή είπες για τους οπαδούς και επειδή είπες και γενικότερα συνεχίζονται οι πανηγυρισμοί στο Πόρτο. Επειδή εσύ προήλθες και προέρχεσαι από ένα πρωτάθλημα και από ένα. Αν και έπαιξες λίγο, δεν έχεις τις εικόνες. Αυτός ο τελικός. Ένα μεγάλο παιχνίδι, πόσο μπορεί να αγχώσει τέτοιους παίκτες που έχουν απίστευτες εμπειρίες και απίστευτα χιλιόμετρα πίσω τους. Γιατί το λέω αυτό, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό το στιγμιότυπο που τρεις-τέσσερις φορές οι παίκτες της Manchester City κάνουν κάποιες ακατανόητες ενέργειες. Που δεν ήταν μόνο οι τρεις μπαλιές που φύγανε, οι μεγάλες που χάσανε και κάθε έλεγχο, χάλασε όλη η αμυντική διάταξή τους. Ήταν κάποια μαρκαρίσματα, ήταν ότι χάνανε πάρα πολλές φορές την μπάλα στο κέντρο. Δηλαδή, πράγματα που όντως, ειδικά από τον Γκουαρδιόλα, και με συγχωρείτε που δεν λέω Manchester City, ειδικά από ομάδες του Γκουαρδιόλα, δεν συμβαίνουν αυτά. Εντάξει, καλά κάνεις, είναι μεγαλύτερο όνομα από τη City. Έχει δύο Champions League ο Γκουαρδιόλα. Γιατί δεν έχει κανένα. Τώρα πάρει το πάρει ένα. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Είναι μεγαλύτερο όνομα ποδοσφαιρικά τα τελευταία 15 χρόνια. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι μεγαλύτερο αστέρι. Αλλά πήρα το λόγο από τον Παναγιώτη. Εγώ πιστεύω, δηλαδή, με τελείως ταπεινή μου γνώμη και άποψη, ότι δεν έχω αγωνιστεί σε ένα τέτοιο τόσο μεγάλο παιχνίδι. Πιστεύω ότι όταν έχει να κάνει το τελικό του Champions League, είναι ένα τελικό Mundial ή οτιδήποτε, όσο μεγάλο παίκτη και να είσαι. Όσο και να έχει ζήσει, πιστεύω ότι πάντα θα έχει το ίδιο άγχος και την ίδια. Δεν θα έχει την ίδια υπομονή όπως έχει άλλα παιχνίδια. Και ειδικά όταν βρίσκεις πίσω στο σκορ, είδαμε παρακολούθηση με την τελευταία φάση του Έντερσον. Mm-hmm. Τελευταία το γέμισμα, φάση. Το γέμισμα. Και πάει και κλείνει η διαγωνία παλιά στον Μπαρσελόνα. Ακριβώς. Εγώ σκότωσα τα χέρια, νομίζω ήταν γκολ. Το Μαξί, μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει ικανότητα με τα πόδια. Δεκάρι, παίζει δεκάρι, όπως είπες. Φανταστική ατάκα. Πάνω σε αυτό που είπες, γιατί έχει μεγάλη ουσία το ερώτημα που έθεσες. Το ποδόσφαιρο, έχουμε δει πολλές ομάδες που το καλό τους ήταν ότι σε κέρδιζαν
Ό,τι και αν γινόταν. Ομάδες που έχουν κυριαρχήσει και έλεγες με αυτούς δεν βγάζω άκρη, παιδί μου. Ό,τι και να κάνω, στο τέλος της ημέρας κερδίζουν αυτοί. Η City και γενικά οι ομάδες του Γκουαρδιόλα αφήνουν το στίγμα τους και το προκαλούν θαυμασμό επειδή είναι πολύ καλύτερες από σένα. Όχι επειδή σε κερδίζουν κάθε φορά. Και όταν το όπλο σου είναι ότι είσαι πολύ καλύτερος, άμα σου στραβώσει, δεν είσαι και πολύ συνηθισμένος. Δηλαδή, η City δεν είναι συνηθισμένη στη μάχη. Όχι γιατί είναι soft, αλλά γιατί συνήθως είναι πολύ καλύτερη από τον αντίπαλο. Ε, τι να κάνουμε τώρα, είναι πολύ καλύτερη από τον αντίπαλο. Δηλαδή, τα τελευταία τρία πρωταθλήματα πήρε το πρωτάθλημα με 100 βαθμούς. Την επόμενη χρονιά το πήρε με 98. Δεν έχουν ξαναγίνει αυτά τα νούμερα στην Premier League ποτέ. Το θαυμάζεις, αλλά όταν στραβώνει το πράγμα, βλέπεις μια ομάδα η οποία δεν είναι δοκιμασμένη στο να το γυρνάει. Και, δεν και έχει... ειδικά σε δύο παιχνίδια, δηλαδή είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή... Και μην ξεχνάμε ότι είναι και ο πρώτος τελικός της ιστορίας της. Ακριβώς. Δεν είναι και η πιο μπαροτοκαπνισμένη. Ναι. Σε τέτοιο επίπεδο, σε τέτοια πράγματα. Αν του στραβώσει, είναι η ομάδα που λες, θα χάσουν. Ναι. Θα χάσουν. Δεν θα το γυρίσουν. Ακριβώς. Δεν θα το γυρίσουν, δεν θα ισοφαρίσουν. Δεν είναι, ξέρω αν είναι μέταλλο, αν είναι φανέλα, γιατί. Εντάξει, υπάρχουν αυτά στο ποδόσφαιρο, αλλά δεν είναι και πολύ ωραίο να τα συζητάμε γιατί δεν είναι χειροπιαστά ακριβώς. Δηλαδή, μέταλλο, φανέλα. Τώρα εντάξει. Εγώ το εξηγώ αλλιώς. Εγώ λέω ότι το όπλο του είναι ότι είναι πολύ καλύτερο από τον αντίπαλο. Όταν δεν είναι, χάνουν. Mm-hmm. Χάνουν. Δεν τη βλέπεις εσύ να κερδίζει σε μάτς που έλεγες. Ε, στις λεπτομέρειες κρίθηκε. Στις λεπτομέρειες κερδίζει ο αντίπαλο. Να σου πω. Εντάξει, είπαμε για το Χάβερτς μερικά πράγματα γιατί το ξέρει καλύτερα. MVP του αγώνα. Εγώ έχω MVP πάντως. Για μένα είναι δύο. Και δεν το λέω τώρα επειδή έβαλε τον γκολ, αλλά έχω να το δω πολύ καιρό να κάνει τέτοιο παιχνίδι ο Χάβερτς και έμενε ο Καντέ. Γιατί εγώ σου λέω Καντέ. Εντάξει, ο Καντέ, εγώ το έλεγα και πριν με τον Ηλία και τον αδερφό μου μέσα που καθόμασταν ότι ο Καντέ είναι σε ένα πρωτάθλημα, πάντα θα έχει ένα μέσο όρο βαθμολογία 7,5 με 8. 9 κάποιες φορές, μπορεί και παραπάνω, μπορεί και λίγο. Σήμερα 9 πάντως. Σήμερα, δηλαδή σε όλους τους αγώνες και με τη Γαλλία, τελικούς και οτιδήποτε, είναι ο καλύτερος παίκτης πάντα. Υπάρχει. Είναι πάντα ο καλύτερος παίκτης. Δηλαδή είναι φανταστικό μα αυτό. Να σου πω ένα ωραίο όνειρο. Θυμάσαι, sorry. Ναι. Θυμάσαι παλιά το παίζαμε μπάσκετ, γιατί εσύ είσαι τώρα παιδί μας. Αυτό το που λέγαμε give and go. Ναι. Το give and go στο ποδόσφαιρο είναι σχεδόν κάθε κίνηση. Το 1-2. Ναι, το 1-2. και είναι σχεδόν κάθε κίνηση. Ναι. Δηλαδή αυτή. Καλά, πέρα ότι ήταν αλάνθαστος. Πέρα ότι ήταν παντού. Όλη αυτή την κίνηση που έχει. Παρασύρει αμυντικό, παρασέρνει το συμπαίχτη του και όλο αυτό. Είναι μαγικό αυτό που κάνει ο Καντέ. Mm. Και στην ουσία δεν κάνει τίποτα. Δηλαδή, αν δεις ένα παιχνίδι και δεν ξέρεις το όνομά του, δεν θα το δεις να κάνει πολλά πράγματα. Να σου τραβήξει την προσοχή. Ναι. Αλλά κάνει τόσα μικρά πράγματα που λες. Όλα τα μικρά. Όλα τα μικρά. Είναι απίστευτο. Το 14, ο Εγκολό Καντέ έκανε ντεμπούτο του στο γαλλικό πρωτάθλημα στο οποίο. Αγωνίζεσαι με την Γκάιν το 14. Ναι. Το 15 τον πήρε η Λέστερ για 9 εκατομμύρια. Το 16 πήρε το πρωτάθλημα με τη Λέστερ. Που δεν είναι ίδιο με το πρωτάθλημα με τη Λίβερπουλ και με τη Σίτι. Ναι. Κανένα δεν είναι ίδιο. Με τη Λέστερ. Ναι. Το 17 το πήρε με την Τζέλσι. Γιατί τον πήρανε το επόμενο καλοκαίρι αμέσως. Το 18 πήρε το Μπουντιάλ με τη Γαλλία. Το 19 πήρε το Europa League με την Chelsea στον δεύτερο αγγλικό ημιτελικό που είχαμε εκείνη τη χρονιά. Liverpool, Tottenham, Champions League, Chelsea, Arsenal στο Europa. Το 21 πήρε το Champions League με την Chelsea. Τα έχει όλα. Και ξέρω ότι ο κόσμος που μας παρακολουθεί και γενικά οι ποδοσφαιρόφιλοι δεν τους αρέσουν να τους πειράζουμε τους θρύλους. Παράδειγμα. Μην πει σε κάποιον στην ηλικία μας ότι ο Μαρσέλο είναι πολύ καλύτερος από τον Ρομπέρτο Κάρλος. Θα σου πει τι είπε. Ο Ρομπέρτο Κάρλος είναι το καλύτερο αριστερό μπακ που έχουμε δει ποτέ. Ναι, μπράβο. Ο Μαρσέλο είναι καλύτερο. Sorry. Μην του πει, ναι, ξέρει κάτι, ο Ντάνι Άλβες είναι δύο φορές καλύτερο από τον Καφού. Θα σου πει τι είπε τώρα. Ο Καφού. Ο τύπο που πήρε με τρία μουντιάλ. Πολύ καλύτερο ο Καφού. Πάνω δεν του ξέρει καν. Τον Καφού δεν θυμάσαι. Όχι, το θυμάμαι. Εντάξει. Θυμάσαι. Ναι. 20 χρόνια δεν είσαι. Ναι, 20, αλλά εντάξει, έχω δει άπειρε αγώνε και τα λοιπά. Ναι. Γιατί Καφού. Που θέλω να καταλήξω. Κάτι Μακελελέ και κάτι Ντάβιτς, το παιδί αυτό του τρώει για πρωινό. Ναι. Θρύλη του παρελθόντος, ναι. Πιστεύετε, δηλαδή και με τον Μακελελέ ότι ήταν πολύ πολύ. Ο Μακελελέ ήταν σε ένα συγκεκριμένο χώρο, σε ένα συγκεκριμένο ρόλο. Φανταστικός, βάση της Ρεάλ Μαδρίτης για πάρα πολλά χρόνια, όταν τον έδιωξαν καταστράφηκαν. Ναι. Θρυλικός.
στην Αγγλία λένε The Makelele Roll. Έχουν δώσει στο ρόλο του εξαριού το όνομά του. Τόσο παιχταρά τον θεωρούν. Τον Ντάβιτς δεν τον βάζω εκεί πάντως. Τον βάζω ένα κλικ παρακάτω. Ο Ντάβιτς στα καλά του είχε κάτι από τον Καντέ. Δεν τον περνούσες με τίποτα όπως τον Καντέ σήμερα. Δεν τον περνάς. Αυτό νιώθω με τον Καντέ. Συγγνώμη που σας ναι. Το ότι. Δεν με διακόπτεις. Έχεις να μιλήσεις εσύ, όχι εμείς. Δηλαδή πραγματικά είναι ότι κάποιες φορές νιώθεις ότι μπορεί να είναι 10 μέτρα πίσω ή να έρχεται κατά πάνω. Λες, δεν γίνεται το παιδί. Δηλαδή εγώ όταν τον βλέπω λέω δεν θα τον περάσει με τίποτα. Ανοίγει τα πόδια του, ανοίγει αυτό, κάνει tackling, βάζει το κεφάλι του. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Δεν τον περνάς. Και όταν τρέχει εκείνος με την μπάλα, δεν τον σταματάς. Γιατί καλή καταστροφή στο ποδόσφαιρο έχουν. Υπάρξει πολύ. Ο Μασεράνο ήταν πάρα πολύ σκληρός. Ο Φαμπίνιο στη Λίβερπουλ προστατεύει την άμυνά του φανταστικά. Δεν τον βλέπεις με τον Φαμπίνιο με την μπάλα στα πόδια και λες πώς θα τον κόψω. Είναι πολύ βαρύς. Δεν είναι η δουλειά του να καταστρέφει. Ο Καντέ δεν τον περνάς. Και όταν τρέχει με την μπάλα. Ναι, ναι. Δεν τον σταματάς. Δηλαδή είναι ο πρώτος σε κλεψίματα και σε τάκλιν και πηγαίνει στον ημιτελικό του Champions League που έκανε η Chelsea με τη Real και είναι πρώτος σε τρίπλες. Και λες, όπα, κάτσε μισό λεπτάκι. Δεν μπορεί να είσαι πρώτος και σε τάκλιν, πρώτος και σε τρίπλες. Δεν μπορεί. Και την ίδια ώρα, όταν κάνει όλα αυτά και ένας οργανισμός κουράζεται, την ίδια ώρα επιθετικά δεν κάνει λάθη. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό αυτό. Κέρδισε όλα τα φάουλ σήμερα. Ναι. Κάθε και την μπάλα ψηλά, βάζει το σώμα του μπροστά, πηγαίνανε οι άλλοι του κάνανε φάουλ. Και είναι με ένα χαμόγελο. Το καλύτερο παιδί στον κόσμο. Οδηγεί ένα Μίνι Κούπερ. Κι αυτός. Τι. Ένα Μίνι Κούπερ οδηγεί. Σταματάει, βγάζει φωτογραφίες. Με την Εθνική Γαλλία, όταν του βγάλανε και το τραγουδάγανε το τραγούδι του, το Εγκολό Καντέ, ήταν με ένα ντροπαλό χαμόγελο. Ότι μην με ξεφτιλίζουμε τώρα, μην τραγουδάτε τραγούδια για μένα. Το πιο ντροπαλό παιδί, ο μεγαλύτερος αντιστάρα αυτή τη στιγμή στον παγκόσμιο ποδόσφαιρο, που κανονικά έπρεπε να έχει ύφος ότι. Ύφος αντάξιο του πόσο παιχταράς είναι, ναι. Αυτό εννοώ. Και δεν έχει ύφος καθόλου. Ο πιο cool από όλους είναι. Πες το, κάτι κοιτάς. Διαβάζω τα μηνύματα. Τι κοιτάς. Λέει μετά ο Περικλής λέει μετά το Μακελελέ η Τσέλσι βρήκε τον Καντέ. Okay. Στην Αγγλία λέγανε The Makelele Rule. Βγάλανε το ρόλο στο ξάρι του, δώσανε από το όνομά του για το Μακελελέ. Τόσο σε μεγάλη υπόλοιψη τον είχαν. Πες μου για Τούχελ. Άλλαξε όλη την Τσέλσι. Πώς. Εγώ πιστεύω ότι. Ζωσιμάρε, ακούς τους τελευταίους μήνες η Παντελή. Άσε να απαντήσω πάνω. Όχι, επειδή ρωτάς. Ωραία, μ' αρέσει να διακόπτει όμως έτσι όπως διακόπτει. Η αλήθεια είναι ότι εγώ η ποιότητα την είχε αναμφισβήτητα η Τσέλσι όλο τον χρόνο. Δηλαδή και το Χάβερτ τον πήρε εκείνη την εποχή και τον Βέρνερ και όλους. Εγώ πιστεύω ότι του χειρίστηκε πολύ καλύτερα από ότι του χειρίστηκε ο Λάμπαρτ. Καταρχάς έκανε μια μεγάλη αλλαγή, δηλαδή έβγαλε τον Άμπραχαμ. Άρχισε και χρησιμοποιούσε διαφορετικά Havertz, Werner, γενικά όλο το πλάνο κτλ. Και εγώ αυτό που παρατηρώ πολύ με τον Τούχελ, και όταν ήταν στην Dortmund και στην Παρί και εδώ, ότι πραγματικά σε κάθε αγώνα, ειδικά σε τέτοιους αγώνες, είναι λες και είναι μέσα στο γήπεδο και το ζει 110%. Και αυτό δίνει, δηλαδή όταν βλέπεις έναν προπονητή να κάνει αυτά τα πράγματα, παίζεις και γι' αυτόν πραγματικά. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο αυτό. Σας επηρεάζει. Ναι, φυσικά. 100%. Αν ο προπονητής είναι ουδέτερος και δεν έχει μια στάση κτλ. Εντάξει, κρατάς και εσύ μια πισινή κτλ. Ενώ αν σου δίνει την ψυχολογία, αν βλέπεις ότι το γουστάρει και ο ίδιος, τότε εντάξει, είναι κάτι διαφορετικό. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αν είναι ένας προπονητής που το ζει πάρα πολύ ή εκφράζει τα συναισθήματά του από τον πάγκο και όλα αυτά και δεν έχει τις ίδιες ικανότητες που μπορεί να έχει ένας προπονητής. Που να καθίσει στον πάγκο. Τι προτιμάς. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι δεν έχει τις ίδιες ικανότητες που είχε ο Πεπ, αλλά σήμερα μάλλον δεν χρειαζόταν μόνο αυτό που είχε ο Πεπ, χρειαζόταν κυρίως αυτό που είχε ο Τούχελ. Δηλαδή, αυτή την ένταση να βγάλει αυτό το πράγμα. Εγώ προσωπικά θα προτιμούσα τον Πεπ. Ναι. Καλά, εγώ θα προτιμούσα τον Πεπ επειδή είναι ο Πεπ, όχι το στυλ του Πεπ. Αλλά σαν στυλ, δηλαδή, πιστεύω ότι αν ένας προπονητής. Προσπαθήσει λίγο να το ισορροπήσει όλο αυτό και να έχει και τα δύο λιγάκι. Δηλαδή να είναι εκεί που πρέπει, σοβαρός κτλ. Αλλά να μπορεί να δίνει και στην ομάδα το κάτι παραπάνω, να τη δίνει λίγο αυτό το κίνητρο, να τη δίνει λίγο αυτή την ένταση. Πιστεύω είναι ο τέλειος προπονητής. Πες μου κάτι. Από όλους τους προπονητές που έχει συνεργαστεί, ποιος σου έχει αφήσει ένα στίγμα έτσι, ένα παραπάνω αποτύπωμα στην καριέρα σου και γενικά τώρα στο μυαλό σου. Εντάξει, νούμερο είναι ο Μπέντο. Ξεκάθαρα. Ήταν αυτός που μας έδισε, καταρχάς μας έκανε να νιώσουμε
μέλος της ομάδος από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, όταν βλέπεις, είσαι στην ομάδα με έναν Τσόρι Ντομίγκες, έναν Καμπιάσο, έναν Μιλιβόγεβιτς, έναν Ντέγε και όλους τους παρεμφερείς κτλ. Και βλέπεις μετά που παίζει προκληματικά Europa League, που εντάξει, είναι σημαντικό Ολυμπιακός αν είναι στην Ευρώπη, το ξέρουμε όλοι αυτό. Και στον πρώτο αγώνα βάζει τον Ανδρούτσο, μετά βάζει με ένα 120 λεπτά δεξιμπακ. Αρχίζει και σου δίνει λίγο ψυχολογία κτλ. Λες, όπα, κάτσε. Εντάξει, το βλέπουμε λίγο πιο σοβαρά εμείς. Και μετά, όταν μέσα στον χρόνο μας παίρνει, μας έπαιρνε προσωπικά, μας έδειχνε βίντεο, μας έκανε αυτό, μας έκανε εκείνο, μας έκανε να νιώσουμε τελείως μέσα στην ομάδα. Δηλαδή, μας έκανε να νιώσουμε πραγματικά επαγγελματίες ποδοσφαιριστές που ανήκουμε στον Ολυμπιακό. Όχι σαν πιτσιρικάδες που ανεβήκαμε την ΚΑΠΑ 20 απλώς για να υποστηρίξουμε την ομάδα και να βοηθάμε στην προπόνηση. Οπότε μου είχε αφήσει αυτό το στίγμα κυρίως. Ναι, ναι, ναι. Και σαν. Βέβαια, αυτοί οι προπονητές, συγγνώμη, στην Ελλάδα δεν πήγαινε πολύ μακριά. Γιατί στις ελληνικές ομάδες, δεν μιλάμε για τον Ολυμπιακό. Ναι, θέλουν τα αποτελέσματα. Θέλουν το πρωτάθλημα, θέλουν το κύπελλο, θέλουν πορείες στην Ευρώπη. Και για να χτίσει μια ομάδα σαν και εσένα, στον Ανδρούτσο, τον Νικολάου, όλη αυτή την ωραία γενιά που βγήκε από τον Ολυμπιακό, σίγουρα θα χαθούν και παιχνίδια. Ή δεν θα κερδιθούν παιχνίδια. Αλλά μ' άρεσε η απάντησή σου. Μ' άρεσε. Αυτό είναι το σωστό. Ναι. Δηλαδή, ένας προπονητής να ξέρει ο παίχτης ότι δεν τον βλέπει μόνο ως παίχτη, ως αθλητή. Ναι, ναι. Τον βλέπει σαν μια προσωπικότητα. Ακριβώς. Και αυτό είναι το σημαντικό. Ναι, ναι. Ο Τούχελ, θα θυμηθώ αν τότε ήσουν στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Οπότε, αντί να το θυμηθώ, θα σε ρωτήσω. Ναι. Έχει παίξει ένα φιλικό με τον Ολυμπιακό στην προετοιμασία με τη Mainz στην Αυστρία. Όχι, δεν ήμουν. Είναι ναι. πριν από σένα, ναι, ναι. λογικά. Ξέρεις ποια είναι η ιστορία που συνοδεύει αυτό το φιλικό. Η ιστορία που συνοδεύει αυτό το φιλικό, το διάβαζα πριν από τρεις μέρες σε ένα αθλητικό του Guardian, είναι ότι εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ με το χορτάρι του προπονητικού που κάνανε το... δεν είναι... Το κοίταγε μισή ώρα πριν από το παιχνίδι, πόσο καλό ήταν γιατί το καλοκαίρι τα χορτάρια είναι χαλασμένα, γιατί ο ήλιος τα καίει και ήταν τόσο πολύ εντυπωσιασμένος που έστειλε τον άνθρωπό του την επόμενη μέρα. Του έδωσε το τηλέφωνο και του λέει: πάρε αυτόν να τον πάρουμε στη Mainz. Να μας μάθει ποιος είναι εδώ που κάνει το χορτάρι και φέρ' τον στη Mainz. Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί κανένας δεν είναι ίδιος. Ο καθένας είναι διαφορετικός άνθρωπος, διαφορετικός συμπεριφορά στους παίχτες, διαφορετική πορεία. Ο Γκουαρδιόλα το καλοκαίρι του 8 ανέλαβε την Μπαρσελόνα. Την καλύτερη φουρνιά στην ιστορία της Μπαρσελόνα, συν το Μέση. Ο Τούχελ δεν είναι γαλάζο αίματος. Ναι, δεν είναι ο Λάμπαρτ. Ναι, ναι. Με 2 χρόνια προπονητικής να πάρει τη Τζέλσι. Από τη Μάιντς, στην Ντόρτμουντ. Έκανε αγροτικό. Όπως όλοι. Υπάρχει αυτή η πορεία και υπάρχει η πορεία των γαλαζοαίματων. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Όμως είναι δύσκολο προπονητής να φτάσει να θεωρείται top class χωρίς να έχει κάποια κοινά στοιχεία που έχουν όλοι. Δηλαδή την τελειομανία του Γκουαρδιόλα που οι προπονητές, οι άνθρωποι που δουλεύουν για τη City ξέρουν ακριβώς πόσα χιλιοστά πρέπει να είναι το χορτάρι σε όλα τα προπονητικά γήπεδα, όχι σε ένα. Δηλαδή δεν γίνει, δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Μπορεί, υπάρχει κάτι οξύμορο και ωραίο. Η Chelsea σήμερα έπαιξε τον τρίτο τελικό Champions League της ιστορίας της. Και τις 3 φορές έχει πάει με περισσιακό προπονητή. 3 φορές. Ναι. Γιατί είναι ελληνική ομάδα. Δεν είναι αγγλική. Είναι ελληνική ομάδα, δεν μας κάνει προπονητή, τον διώχνουμε. Ναι. Ρόμαν Αμπράμοβιτς, προεδράρα, χώνει λεφτά, είναι ό,τι πιο ελληνικό υπάρχει. Δεν μας κάνει προπονητή, τον διώχνουμε. Πήγανε με τον Αβραάμ Γκραντ το 2008 κλείστη σωτέρι. Πήγανε με τον Ντι Ματέο το 2012 το πήρανε με το πέναλτι του Ντρογκμπά. Πήγανε και σήμερα με τον Τούχελ. Ο Αβραάμ Γκραντ και ο Ντι Ματέο προπονητές δεν ήταν. Θέλω να πω ότι μπορεί να πάρει και το Champions League και να μείνει σε καλός προπονητής. Αν πας σε 2 συνεχόμενους τελικούς όπως πήγε ο Τούχελ με 2 διαφορετικές ομάδες και έχεις κάνει αυτή την πορεία, είσαι καλός προπονητής. Και είσαι σίγουρα στο top επίπεδο και μπορεί να φύγει από την Τζέλση του χρόνου, μπορεί να μείνει 3 χρόνια, ποτέ δεν ξέρει, αλλά θα συνεχίσει να είναι top προπονητής και να παίρνει top δουλειές. Οι άλλοι δεν είναι. Η συγκεκριμένη, ο Ντι Ματέο και ο Αβραάμ Γκραντ. Γίνεται στο Champions League, να πας τελικό και να μην είσαι. Το έχουμε ότι κάτι σημαίνει. Μπορεί και να γίνει. Μπορεί και να γίνει. Έχει πολλές ερωτήσεις τον Πάνο. Το ξέρω, τις έχω δει, αλλά περιμένω να τις κάνεις εσύ. Γιατί? Γιατί εσύ είσαι καλός αυτά. Α. Ναι, είναι εκτός τελικού βέβαια. Είναι... Λέει πότε θα επιστρέψεις στο Ολυμπιακό. Εντάξει, δεν νομίζω να μου ξακάρει αυτήν την ερώτηση.
Ήρθε μέσα στο σπίτι σου λοιπόν, μέσα στο σπιτάκι σου και σου έκανε αυτή την απάντηση. Εντάξει. Εντάξει, ξέρεις τι γίνεται. Είσαι 20 ετών. Μέχρι που να επιστρέψεις, αν επιστρέψεις, θα στην κάνουμε κάθε μέρα. Πρέπει να συμβιβαστούμε. Δεν το κλείνω, ίσα που εντάξει. Και να σου πει κάτι άλλο. Δεν είναι άσχημο. Ωραία. Είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή, πραγματικά είναι χαρά μου το. Γενικά υπάρχει ένα ενδιαφέρον, μια αγάπη προς το πρόσωπό μου, δηλαδή από τους φιλάθλους γενικά από όλο τον Ολυμπιακό. Γιατί εντάξει, είμαι παιδί του Ολυμπιακού, έχω μεγαλώσει στις ακαδημίες. Πρώτος χρόνος επαγγελματικός στον Ολυμπιακό. Οπότε όσο να είναι, εντάξει, είναι σπουδαίο αυτό. Ναι. Από εκεί πέρα, όπως το έχω ξαναπεί, δεν είναι η προτεραιότητά μου αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Έχουν έρθει κάποιες δυσκολίες γενικά στην επαγγελματική μου καριέρα. Δεν μπορώ να πω ότι το θεωρώ πισωγύρισμα, γιατί ο Ολυμπιακός για μένα είναι. Έχει ξεφύγει από το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι τελείως διαφορετικό. Καλά, το βλέπουμε και στο πρωτάθλημα, το βλέπουμε και στην Ευρώπη. Δηλαδή τα αποτελέσματα που παίρνει. Εντάξει, κάποιες φορές δεν είναι και φυσιολογικά. Δηλαδή να παίζεις την Κυριακή με τη Λαμία και μετά να παίζεις με τη Manchester City και να παλεύεις με τη Manchester City που παίξει τελικό Champions League σήμερα. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι τη συγκρίνω με ελληνικές ομάδες. Το θέμα σου είναι να γυρίσει στην Ελλάδα γενικότερα ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το ελληνικό πρωτάθλημα, το επίπεδο, τα χρήματα ενδεχομένως ή και κάτι άλλο. Ότι δεν έχεις αποδείξει ακόμη τι μπορεί να κάνει ο Ρέτσος all the way στην Ευρώπη και μετά να γυρίσει μετά από κάποια χρόνια. Πάμε, σου χάρη όπως ο Σοκράτης. Ναι. Ο Σοκράτης έκανε πιστεύω ένα πολύ σωστό βήμα κτλ. Όσο κριτική και να δέχτηκε, δηλαδή. Και εντάξει, αντικειμενικά τώρα το να βγει ο καθένας να κράξει ο Σοκράτη και τα λοιπά είναι για μένα γελίο. Γιατί εντάξει, έχει κάνει μια καριέρα που όλοι θα ενερευόμαστε, όλοι οι Έλληνες θα ενερευόμαστε. Οπότε είναι λίγο λεπτό το ζήτημα. Δηλαδή, θα ήθελα πολύ πραγματικά κάποια στιγμή στο μέλλον να γυρίσω, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά πιστεύω ότι η Ελλάδα σαν πρωτάθλημα είναι ένα πισωγύρισμα. Για μένα ή για οποιοδήποτε ένα παιδί που έχει αγωνιστεί στο εξωτερικό, έχει δει πώς κινούνται όλες οι ομάδες στο εξωτερικό, έχει δει τα πρωταθλήματα, την ποιότητα, το επίπεδο. Δηλαδή είναι διαφορετικό να παίζεις 6 παιχνίδια το χρόνο και είναι διαφορετικό να παίζεις 30-32 παιχνίδια το χρόνο σε δυνατή ένταση. Δηλαδή Leverkusen Mainz. Δεν ξέρεις τι θα γίνει. Πόλεμος. Είναι πόλεμος. Δηλαδή είναι η Saint-Étienne Show, παίζαμε με τη Dijon, χάσαμε το τελευταίο παιχνίδι, χάσαμε τη Dijon. Είναι απίθανο να δεις τον Ολυμπιακό να χάνει. Ναι, όχι, δεν είναι συχνό. Ναι, δεν είναι συχνό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό έτσι όπως το λες. Ναι. Η ανάγκη για σκληρό ανταγωνισμό ναι. Πολλές φορές το χρόνο και όχι α, έχουμε ντέρμπι, α, έχουμε Ευρώπη. Αλλά επειδή ο Παντελής πήρε την μπάσα από τα σχόλια και σε ρώτησε πότε θα γυρίσεις, εγώ θέλω να σου κάνω μια άλλη, ίσως και πιο δύσκολη ερώτηση. Ναι. Κλείνεις 23 τον Αύγουστο. Μάλιστα. Μάλιστα, απαντάει. Μήπως έφυγες νωρίς. Και τι να κάνω, έμενε. Και πώς θα τον κρατήσω. Εγώ δεν τον ρωτάω 6 μήνες αφού έχει φύγει. Έγινε αυτή η προσφορά. Πώς θα τον κρατάει η ομάδα. Εγώ δεν τον ρωτάω 6 μήνες. Γιατί δεν θέλω να φύγω. Εγώ δεν τον ρωτάω 6 μήνες μετά. Έφυγε στα 19 και τώρα είναι λίγο πριν τα 23. Έχει περάσει καιρός. Τον ρωτάω, μπορεί να γυρίσει το χρόνο πίσω. Εντάξει. Πήγε κάπου πολύ ψηλά. Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά δεν είναι στο χέρι του. Σκέφτεσαι από τότε ή τώρα ή δεν ξέρω. Ή τώρα που σου κάνω την ερώτηση ότι έφυγα νωρίς. Δεν ήμουν έτοιμος. Όχι, και θα σε εξηγήσω ακριβώς τον λόγο, γιατί δεν είναι ότι πήγα στη Leverkusen και ήμουν ένα χρόνο στην απέξω ή ότι δεν αγωνίστηκα γιατί δεν ήμουν έτοιμος σωματικά ή οτιδήποτε. Πήγα στη Leverkusen, έκανα 29 αγώνες, είχα μια αρκετά καλή χρονιά κατά εμέ. Οπότε πιστεύω ότι γενικά έτσι όπως μου τα έφερε, δηλαδή να φύγω τελευταία μέρα των μεταγραφών, μετά από καιρό που το σκεφτόμουν, πίστευα ότι κάτι σήμαινε αυτό που έφυγα τελευταία μέρα. Δηλαδή δεν ήταν τυχαίο, δεν ήταν τόσο τυχαίο προσωπικά εγώ. Οπότε όχι, δεν θα, ούτε μετανιώνω, αλλά ούτε πιστεύω ότι έφυγα. Πιστεύω ότι έφυγα στην κατάλληλη στιγμή. Αν και θα ήθελα εκείνο τον χρόνο να αγωνιστώ με τον Ολυμπιακό, ειδικά στο Champions League, γιατί είναι ένα όνειρο. Αλλά δεν το μετανιώσω καθόλου. Να σου πω, το λέω γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα, πολύ, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Στα δηλαδή, κάποιες φορές χρειάζεται να ψηθείς και λίγο παραπάνω, 100%. Να έχεις τα αντεφορμαρίσματά σου. Ακόμα και τους μικροτραυματισμούς που θα βγάλεις, να κάνεις τα λάθη σου, να βελτιωθείς και να πεις: παιδί μου, θα πάω στα 22, δεν έχω μεγαλώσει. Αλλά δεν είπα ότι έχει την επιλογή. Από αυτή την άποψη, απλά ότι. Εντάξει, και 22 να πήγαινες μικρός. Όχι, 100%. Πήγες πάρα πολύ μικρός. Ναι. Εγώ ξέρω τι θέλω να το ρωτήσω. Ναι.
επειδή ήταν 19 χρονών, 19-20 χρονών και δεν είχες τις εμπειρίες, επειδή μου δεν είχες δει στο πετσί σου τι σημαίνει πρωταθλητισμός επί της ουσίας, να παίξεις μια γεμάτη χρονιά, να δεις πώς είναι στα αποδυτήρια, αν και το στυλ του παιχνιδιού ήταν αρχοντικό, του Πάνου, από πολύ μικρό παιδί. Όχι, και στυλάτο και αρχηγικό σε την ίδια ώρα. Ρε παιδί μου, και πας σε μια ομάδα πάρα πολύ ιστορική, σε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Ναι. Όταν μπαίνεις πρώτη φορά στο αποδυτικό κέντρο, όταν πας να δεις τους συμπαίκτες πρώτη φορά, δεν... Να το πω γιατί είναι και μία η ώρα. Δεν κολώνεις. Αλήθεια σας λέω, πραγματικά είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω αν έκατσε σε μένα ή γενικά. Δεν είχα συνειδητοποιήσει που πήγαινα. Καταρχάς έγιναν όλα τόσο γρήγορα. Δηλαδή εκεί που ήμουν 17 χρονών. Φοβερό αυτό. Είχα πάει σε μια προετοιμασία του Ολυμπιακού με τον Νικολάου. Παίξαμε κάπα 20. Την επόμενη χρονιά ανεβαίνουμε, παίζουμε Ολυμπιακό μέσα σε ένα χρόνο. Γίνονται όλα αυτά εθνικές. Φεύγω μεταγραφή και παίζω ένα χρόνο στη Λεβερκούζεν. Εγώ το συνειδητοποίησα όταν ήμουν τον παραπάνω χρόνο που ήμουν τραυματίας και είχα πολλές ώρες να σκεφτώ γενικά. Και έλεγα κάτι έχει πάει σωστό ή λάθος. Δεν ξέρω τώρα στη ζωή μου. Δηλαδή είμαι λίγο. Έχω κάνει δηλαδή, τώρα δύο σημαντικά βήματα στην καριέρα μου και στη ζωή μου. Και δεν είχα πάρει χαμπάρι. Δεν είχα καταλάβει πού πήγαινα, τι έπαιζα. Δηλαδή, θυμάμαι, παίζουμε ημιτελικό με την Bayern Μονάχου. Παίζουμε εναντίον του Ρόμπεν. Με έχει βάλει προπονητής εναντίον του Ρόμπεν, αριστερό μπακ. Και μετά από ένα μήνα, κάθομαι και βλέπω τον αγώνα και λέω, τι έκανες. Δηλαδή, ήμουν διακοπές εδώ και λέω, έπαιξες με αυτόν. Έπαιξε εγώ πριν δύο χρόνια. Δεν είχες φανταστεί, ξέρω εγώ. Τον έβλεπε μόνο τηλεόραση, δεν υπήρχε ο Ζωτόβι. Ή παιχνίδι. Καλά, παιχνίδι δεν πιάνεται αυτό. Ναι. Παιχνίδι. Δεν πιάνεται αυτό. Πώς είναι να παίζει αντίπαλο σε κάποιον που ξέρει τι θα κάνει, αλλά παρόλα αυτά δεν αντιμετωπίζεται. Και δεν μπορεί να το πιάσει. Το είπα και πριν ότι ποιο είναι ο πιο δύσκολο αντίπαλο, είπα το Ρόμπεν. Ναι. Γιατί είναι αυτό το πράγμα ότι σου λένε όλοι. Μιλά με φίλου, μιλά με οικογένεια, μιλά με προπονητέ και σου λένε εντάξει, ο Ρόμπεν παιχτάρα, αλλά κάνει μια κίνηση. Παίρνει την παράμετρα στρο και μπαίνει προ τα μέσα. Ωραία, εντάξει. Κάθε εσύ του κλείνει μόνο το αριστερό. Του το κάνω τη μία φορά, okay, εντάξει. Την άλλη όμως, επειδή είναι ο Ρόμπεν, δεν είναι κανένας άλλος, του είχα κλείσει εγώ το αριστερό. Τι είδε ελεύθερο άνθρωπο, στη δεξιά πλευρά έφυγε. Δηλαδή, έχει κανένα να το κάνει. Βέβαια, είναι ο Ρόμπεν, δηλαδή δεν ξέρω από πού θα σου έρθει. Να σου πω κάτι, αυτό είναι ο πιο δύσκολο αντίπαλο. Όχι ο πιο δύσκολο αντίπαλο για να τον παίξει στην πλευρά. Ο πιο δύσκολο αντίπαλο μέσα στο γήπεδο. Αυτό είναι που έχει αντιμετωπίσει. Ή όταν είδες κάποιον από κοντά και λες, ρε φίλε, αυτό ήταν ένα μικρό στο θαύμαζα και μου κόπηκαν τα πόδια. Λοιπόν, σαν ατομικά θα πω το Ρόμπεν γιατί τον έπαιξα ένα εναντίον ενός. Αλλά όταν έπαιξα και στόπερ ή γενικά και μπακ κτλ. Με αυτόν που έπαθα πλάκα και δεν το περίμενα ποτέ, δηλαδή και με το που τον είδα στη Φυσούνα λέω, δεν γίνεται, είναι Τόμας Μίλλερ. Αλήθεια σου λέω, το λέω και δεν το πίστευα. Τι έχει ο Μίλλερ? Βλέπεις στα ποντήρια και αρχίζουν και βγαίνουν σιγά σιγά. Λεβαντόφσκι, Ρόμπεν, Ριμπερί. Και βλέπεις ποδοσφαιριστές. Τους βλέπεις ότι κάνουν, έχουν τη σπίθα τέλος πάντων. Και βγαίνει τώρα ένας Τόμας Μίλλερ με την κάλτσα τη μία εδώ, την κάλτσα τη μία εδώ. Τελείωσε απλώς και λες κάτι πάει λάθος. Ένα σώμα το οποίο φέρεται σαν να μην έχει γυμναστεί ποτέ. Ποτέ στη ζωή του. Ποτέ ζωή του. Κάτι ποδαράκια σαν τα δικά μου. Και είναι μέσα στο γήπεδο. Το IQ του πρέπει να χτυπάει τα βάνη. Ναι. Μιλάμε, δεν θα ξεχάσω ποτέ το πρώτο γκολ που μας βάζουνε. Έχει ο Αλάμπα την μπάλα αριστερά. Και βλέπω ότι θα πάει να κάνει σέντρα. Και θυμάμαι τον Μίλλερ. Τότε παίζει αριστερό μπακ και παίζει ο Τάχ, νομίζω, με τον Μπέντερ στόπερ. Και κάνει κίνηση ανάμεσα στα στόπερ, μόνο και μόνο γιατί κάνει. Γιατί μετά το είδα το βίντεο και φαίνεται ότι δεν θα πάει μπάλα σε αυτόν. Και κάνει την κίνηση μόνο και μόνο αυτή την κάνει. Και τραβάει δύο παίχτες έτσι. Και έχω εγώ τον ανάμεσα, Λεβαντόφσκι και Ρόμπεν. Σέντρα. Κλείς τα μάτια. Ο Θεός βοηθός. Πήγατε στη σέντρα. Ο Θεός βοηθός. Μιας και αναφέρεις ποδοσφαιριστές, θα σου κάνω μια ερώτηση, αλλά αυτή τη φορά θα βαθμολογηθείς αν δώσεις την καταλή απάντηση. Σε πειράζω. Αλλά ποιος είναι ο καλύτερος αμυντικός του κλουβ? Αυτή τη στιγμή. Ωραία ερώτηση αυτή. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι είναι ο Ντίας. Μ' αρέσει γενικά στο στόπερ, αλλά δεν μπορώ να αφήσω απ' έξω από αυτούς τους αμυντικούς αυτής της εποχής το Σέργιο Ράμος. Πιστεύω ότι... Ναι, αλλά της προηγούμενης εποχής. Εντάξει. Σου λέει, παίζει ακόμα. Παίζει ακόμα και... Και έχει μεγαλώσει και με αυτό. Το Ράμος, ε. Έχει μεγαλώσει και με αυτό. Τι να πω,
κορυφαίος. Δηλαδή, μιλάμε για έναν ολοκληρωμένο, όχι αμυντικό, ολοκληρωμένο ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Έχει τα πάντα, έχει τα πάντα από τα οποία θέλει ένας σύγχρονος αμυντικός, κατά εμέ. Δηλαδή, δεν του λείπει κάτι. Από ταχύτητα, από τεχνική, από δύναμη. Είναι πολύ από... Πες το. Okay, ναι. Όχι, εντάξει, μην το πεις. Υπάρχει να είναι μία, από... αλλά όχι, όχι, θα λέγαω ότι είναι φουλαρχηγικός και φαίνεται ότι έχει τα αρχηγή μέσα, δηλαδή είναι ηγέτης και το έχει δείξει σε πολλούς αγώνες αυτό το πράγμα. Mm. Έχει πάρει την ομάδα στις πλάτες του που δεν την πήραν άλλοι και άλλοι παίκτες που κόστησαν 100 και 150 εκατομμύρια. Οπότε ναι, πιστεύω ότι είναι φοβερός. Δεν μου είπες το Φαντάικ. Αυτό θα έλεγα τώρα, ότι εντάξει, είναι και ο Φαντάικ, αλλά ναι. εγώ θα πω το Ράμος, γιατί έχει κάνει μια πορεία, όχι ένα, δύο, τρία ναι, χρόνια. Okay. Ναι, μεγαλύτερη. Αλλά... Ο Φαντάικ έφτασε 26-27 για να. Ναι. Και εγώ το Φαντάικ νόμιζα θα πει. Γιατί είναι και πιο κοντά στην ηλικία του. Έτσι, και στην εποχή του. Ναι, αλλά τον Ραμπετσυρικά στο Ράμο έβλεπε συνέχεια. Και τον έβλεπε να παίρνει Μουντιάλ, τον έβλεπε να παίρνει Γιούρο, τον έβλεπε να παίρνει Champions League. Τα έχει πάρει όλα. Σωστό είναι αυτό που λες, παιδιά Φέμη. Ξέρεις όμως κάτι άλλο. Και εμείς που είμαστε πιο μεγάλοι και είμαστε μια άλλη γενιά, τώρα που το καλοσκέφτομαι και ακούγοντα τον Πάνο και έχουμε δει όλου του μεγάλου αμυντικού. Αν με ρωτήσει τώρα. Μπορεί να σου πω και εγώ το Σέρχιο Ράμος. Ο Σέρχιο Ράμος είχε τα γκολ. Πρόσεξε. Που τον έκαναν διαρκώς να και φαίνεται ακόμα και σε παιχνίδια που δεν ήταν καλό. Και από τη δική μας τη γενιά. Δηλαδή, εσύ υπήρχε ένας παίκτης, θα σου πω ένα παράδειγμα. Υπήρχε ένας παίκτης που λέγαμε Μπαρέζι, ας πούμε. Εμείς όταν λέγαμε Μπαρέζι, όταν ήμασταν στην ηλικία σου και λέγαμε ο Μπαρέζι, νομίζαμε ότι τέτοιος παίκτης ξανά στον κόσμο και τέτοιος αμυντικός δεν θα ξαναβγεί ποτέ στον κόσμο. Δεν ήξερε και μπαλά. Ακού. Τότε στη γενιά μας δεν ήξερε κανείς μπάρα από μοντικούς. Κανένας. Ο Μπεκενπάουερ στα 70's. Μα δεν ήταν. Όχι, λέω ότι. Δεν ήταν στο παρελθόν. Ναι, στο παρελθόν. Ο Μπαρέζι για δεκαετίες ολόκληρες ήταν σε όλα τα βίντεο room που υπήρχε βιντεοκασέτα τότε των ομάδων. Γιατί έπαιρναν οι προπονητές όλους τους αμυντικούς του κόσμου και τους λέγανε: λοιπόν, θα σου βάλω μια κασέτα να δεις πώς πρέπει να παίζεις. Ήταν για δεκαετίες το πρότυπο, το αρχέτυπο του πώς αμυνόμαστε. Σωστό. Ένα τύπο που τον έβλεπε και έλεγε: κάτσε, όπα. Αυτός δεν είναι ψηλός. Τώρα που τον βλέπω. Έχει και λίγα κιλά. Τώρα που τον βλέπω, δεν είναι και γρήγορος. Οπότε, κάτσε μισό λεπτό εκεί. Πώς είναι δυνατόν αυτός να είναι ο καλύτερος αμυντικός στον κόσμο. Το Μπουγιόλ το βάζεις λίγο πιο κάτω. Ναι, νομίζω το βάζω λίγο πιο κάτω από αυτούς τους παίκτες. Ναι, οκ. Σκληρός αρχηγικός, αλλά μόνο άμυνα, σου λέει. Εντάξει. Όχι μπάλα στα πόδια. Όχι ευκαιρία. Ξέρεις τι γίνεται. Καταλαβαίνω πώς το λέει. Μπορεί να μας αρέσει και το στυλ και οτιδήποτε άλλο είσαι. Και επειδή είναι και αμυντικός ο Πάνος, εντάξει, έχει ένα λόγο παραπάνω να του αρέσει ή να μην του αρέσει κάτι. Εντάξει, είναι λογικό. Πω, ερωτήσεις, θα γίνεται χαμός, κύριε Θέμη. Ναι. Για το σωματότυπο που είπαμε πριν. Ναι. Θα πω κάτι. Εγώ τον Πάνο τον συναντάω για πρώτη φορά. Από κοντά. Τι νοείς ότι είμαστε φίλοι. Όχι ρε φίλε. Μπορώ να τον έχεις ήδη στο γήπεδο, δεν ξέρω πάνω. Μέσα στο γήπεδο μου φαίνεται ένα θηρίο. Στο ύψος κυρίως. Εδώ μου φαίνεται κανονικός. Έτσι είναι οι ποδοσφαιριστές. Όλοι. Έτσι είναι οι ποδοσφαιριστές. Τι θέλω να πω. Ότι επειδή είσαι πλέον 23. Ναι. Και μιλάμε για τον Σέρχιο Ράμος που είναι ανταμάρι, έτσι. Ναι, ναι. Έτσι θα μείνεις. Όχι, δεν θα μείνω έτσι. Όχι, δεν θα μείνω σίγουρα έτσι. Απλώς όλα αυτά που έχουν γίνει γύρω από τον τραυματισμό και τα λοιπά, με έχουν φέρει ίσως πίσω σε κάποια άλλα κομμάτια που θα μπορούσα να δουλέψω αν ήμουν υγιής και έπαιζα κανονικά αγώνες. Οπότε έχω εστιάσει πιο πολύ σε κάποια, δηλαδή, σημεία του σώματός μου. Δηλαδή, όπως ο δικέφαλος που έχει ένα τραυματισμό, είναι κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Και βέβαια αυτό χτίζεται σιγά-σιγά. Το να. Εγώ να δηλαδή, πήγαινα Λεβερκούζεν και μέσα σε ένα χρόνο να γινόμουν ανταμάρι, δεν θα κέρδιζα σχεδόν τίποτα, θα έχανα πολλά. Mm-hmm. Γιατί καλός ή κακός είναι ωραίο ο αμυντικός να είναι ψηλός, δυνατός κτλ. Αλλά άμα δεν μπορώ να στρίψω και αν δεν μπορώ σε ταχύτητα να βάλω το σώμα μου ανάλογα ώστε να ρίξω τον επιθετικό. Δεν υπάρχει λόγος να είμαι. Ναι, και αυτό που λες. Και ο Γκορέτσκα έγινε. Έβλεπα κάτι φωτογραφίες του Γκορέτσκα. Πήρε μεταγραφή στην Μπάγκερν και μετά δεν χώραγε τον πράτσο του στο μανίκι. Μην γελάς. Ξέρει πολύ καλά τι λέω. Ο Γκορέτσκα ήταν αθηρίο. Και δεν είναι μόνο ο Γκορέτσκα. Δηλαδή ήταν πολύ εκεί μέσα. Απλώς ο Γκορέτσκα ήταν
το φοβερό πήκε, παράδειγμα. Μιλάμε φοβερό παράδειγμα, όντως. Φοβερό παράδειγμα. Βέβαια τώρα έχει χάσει λίγα κιλά και ήταν πιο. Έχει τώρα πάει λίγο κάπως στη μέση, κάπου οπότε τώρα είναι τέλεια. Ξέρεις ποιο μου θυμίζει στο σώμα. Επειδή. Δεν ξέρεις την ιστορία, επειδή τον έχω δει και γυμνό, κάναμε μπάνιο εκεί πέρα. Τον Σιώβα. Γιατί γελάς? Γιατί δεν ξέρω αν τον θυμίζει και τα λοιπά. Και είχα δει και εδώ πέρα που είχατε ξανακάνει. Ναι. Μου θυμίζει. Πιο αδυνατό, πιο ψηλό, πιο. Εντάξει. Έχει ακόμα δρόμο. Θα μεγαλώσει, θα κάνει. Πολύ. Θα δείξει. Τελικά είσαι στόπερ ή αριστερό μπακ? Στόπερ. Αν θα ήμουν, θα ήμουν ή δεξί αριστερό μπακ. Αλλά όχι στόπερ. Και να σου πω, αυτή τη μόδα με τους τρεις που κάπως επανήλθε, κάπως, όχι πολύ, αλλά επανήλθε λίγο, Τσέλσι το πήρε. Ναι. Στην Ελλάδα ξαφνικά έγινε ντόμινο. Ξεκίνησε το καλοκαίρι ο Αμπέλ Φερέιρα με τον ΠΑΟΚ, το σταμάτησε. Μετά ξεκίνησε ο Ολυμπιακός με Μαρτίνς και μετά ακολούθησαν σχεδόν όλες οι υπόλοιπες ομάδες να παίζουν με τρεις. Εσύ στα στόπερ το βλέπεις καλό, μία ακόμα θέση για να παίζουμε. Πώς είναι? Ή σε μπερδεύει λίγο? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η θέση. Δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ να παίζουμε με τρεις αμυντικούς. Ναι. Ναι. Και εμένα προσωπικά στο παιχνίδι μου, στο στυλ ποδοσφαίρου που παίζω, σαν δεξί στόπερ κτλ., είναι ό,τι πρέπει πραγματικά. Αλλά είναι πολύ δύσκολο σύστημα. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο σύστημα. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει δουλειά από όλους τους παίχτες, και αμυντικά αλλά και επιθετικά. Δηλαδή, δεν μπορούν να στηριχτούν. Δηλαδή, όταν μιλάμε για πλευρές όλες. Ή ναι, τώρα τα back, ή τα back πρέπει να είναι εξωπραγματικοί και να κάνουν την πλευρά πάνω κάτω. Υπάρχουν όμως διαφορετικά στυλ. Δηλαδή υπάρχουν στυλ ομάδες που το δεξί stopper από την τριάδα πήγε ο Walker. Mm-hmm. Θα βοηθήσει και επιθετικά. Ο Stones όμως είδαμε ότι είναι πιο πίσω. Δηλαδή εξαρτάται και κάθε προπονητής πώς θέλει να το παίζει αυτό το σύστημα. Συνήθως πλέον δεν παίζουν τρεις stopper καθαροί. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή παίζει ο Αθλικουέτα. Είναι ο ένας που δεν είναι stopper, ήταν ακραίος back ο άνθρωπος. Και τώρα τον φέρανε μέσα. Ακριβώς. Σώματα στα δικά σου του Μιχαηλίδη στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν τον έχει παρακολουθήσει το μικρό. Είμαστε και στην Εθνική με K20 μια μορφή. Μου φιλιάζει ότι βολεύονται. Δηλαδή σε φαντάζομαι με τον μπάλα στο δεξί πόδι να ανεβαίνει, να παίζει και να έχει και την ασφάλεια ότι υπάρχει και λίμπερο, αλλά παλαιά κι άλλο ένα. Στο παιδί, αυτό σε ρώτησα. Πώς τη βλέπεις την τάση? Παίζετε συμμετρίες? Στη Σεντιθιένη. Παίξαμε μόνο στον πρώτο αγώνα που είχα πάει εκεί με την Ισ. Mm-hmm. Παίξαμε έναν αγώνα. Από εκεί πέρα δεν είχαμε ξαναπαίξει. Μάλιστα. Πιο αλέγκρι στη Γαλλία. Ναι. Πιο πάνω κάτω. Ρωτάνε εδώ οι φίλοι μας. Πότε γύρισαν βλέπω. Στο YouTube. Συνέχεια. Ναι. Μετά δες το. και παρεπτόντως, όποιος θέλει και του αρέσει να κάνει ένα subscribe στο κανάλι του Sport 24 στο YouTube. Αγαπημένος σου συμπαίκτης στον Ολυμπιακό? Εντάξει. Τι? Τρεις είναι. Ναι, όχι τους μικρούς, φαντάζομαι. Εντάξει, έχει συνδεθεί με αυτούς τους συμπαίκτες, αλλά προφανώς δεν είναι για αυτούς. Λοιπόν, αγαπημένος συμπαίκτης. Νομίζω ότι θα έλεγα... Κοιτάξτε, δεν θέλω να πω κάποιον Έλληνα, γιατί είναι και σαν κάτι παραπάνω από συμπαίκτης κτλ. Γιατί τους έχω ζήσει και στην Εθνική κτλ. Δηλαδή, Μπουχαλάκης. Είμαστε φίλοι, κάνουμε παρέα, οπότε ίσως θα έλεγα αυτό που με βοήθησε πιο πολύ από όλους και με έκανε να καταλάβω πολλά πράγματα στον ποδόσφαιρο και με βοήθησε πάρα πολύ, είναι νομίζω ο Καμπιάσο. Α, για πες. Ναι, εντάξει, μιλάμε για καθηγητής κανονικός, ούτε δάσκαλος κάνουμε μέσα στο γήπεδο, είναι καθηγητής. Δηλαδή, έρθε στον Ολυμπιακό σε μια δύσκολη ηλικία, το βλέπουμε και σωματικό, ότι δεν μπορούσε να τα επεξελθεί 100% σε κάποιους αγώνες και βλέπουμε, παίζουμε έναν αγώνα με την Μπεσίκτας. Και το βλέπω από εκεί που είναι δεξάρι, δεν θα το ξεχάσω, να είναι μέσα στην περιοχή και να βάζει γκολ με κεφαλιά. 36 χρονών. Μιλάμε, ήταν ξεκάθαρα παίχτης που έπαιζε με το μυαλό εκείνη την εποχή και προσπαθούσε να μας το μεταφέρει και εμάς αυτό. Έβλεπα τα στοιχεία μας και προσπαθούσε να μας βοηθήσει με την εμπειρία του να παίξουμε πιο όρημα, πιο έξυπνα μες στο παιχνίδι μας. Δηλαδή, πολύ μικρές λεπτομέρειες που μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και θα συνεχίσω να μας βοηθήσουν στην καριέρα μας. Μα αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος με πάρα πολλές εικόνες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Είχε σηκώσει πάρα πολλά τρόπαια. Φοβερές και ατομικές. Έτσι. Και το πιο εύκολο αυτό θα ήταν να πάρει τα λεφτά του, που ήταν πολλά έτσι κι αλλιώς, να μην τον νοιάζει τίποτα. Αυτό δίνει και την ποιότητα του ανθρώπου πέρα και του αθλητή, του μεγάλου αθλητή, να θέλει σε αυτή την ηλικία να δώσει όλα αυτό που έχει μέσα του
να το δώσει στους νέους παίκτες και είναι αυτό πάρα πολύ ωραίο που λες. Πες μου κάτι, στα αποδυτήρια. Εντάξει, είναι λογικό και το ξέρεις ότι λένε ότι τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού είναι πιο δύσκολα. Ναι. Και βάσει τη εμπειρία μας με το Θέμη και αυτά που ξέρουμε, ισχύει. Το έχεις νιώσει αυτό το πράγμα. Ότι, ρε παιδί μου, ότι εδώ στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού δεν είναι να κάνεις πλάκα. Πρέπει να είσαι λίγο μαζεμένος, λίγο σοβαρός. Όταν είναι μετά που ήττα ή από κακό αποτέλεσμα, κακή εμφάνιση, τα πράγματα είναι λίγο. Εκεί ειδικά δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα. Γιατί? Εντάξει, είναι η νοοτροπία του, θα έλεγα, του νικητή, ότι ο Ολυμπιακός έχει συνηθίσει να νικάει σε κάθε αγώνα. Δεν υπάρχει αγώνα. Δεν μιλάω τώρα για τα ντέρμπι κτλ. Γενικά σε κάθε αγώνα. Αυτό το είχα ζήσει αρκετά έντονα στις πρώτες προπονήσεις όταν πήγαινα, όταν ήμουν πιο μικρός, 16-17 χρονών. Και πήγαινα και ανέβλεξα εγώ, μπορεί κάποιος άλλος, γιατί ανέβαιναμε σπαστάλιο κάποιες φορές. Πήγαινα και απλώς στα ποδητήρια, ρούχα, άλλαζα, προπόνηση, δεν μιλάγα, δεν έκανα. Δηλαδή δεν πρόκειται ποτέ να κάνω το πρώτο βήμα να μιλήσω σε κάποιον. Τίποτε. Δηλαδή τα κλασικά, okay, να πιάσω συζήτηση κτλ. Ήταν κάτι πολύ δύσκολο. Αλλά όταν ξεκινήσαμε να παίζουμε, δεν το είχα νιώσει, η αλήθεια είναι. Δεν το είχα νιώσει πάρα πολύ. Εκτός από κάποιες ήττες, δεν ξεχάσω που αποκλειστήκαμε από το Champions League, από το προκληματικά, τότε με Χαμπόελ Μπερσεβά. Ήταν πολύ δύσκολη. Πολύ δύσκολη στιγμή για την ομάδα και ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για όλους μας. Στους πιτσιρικάδες ειδικά. Γιατί? Γιατί. Θυμάσαι κάτι συγκεκριμένο από ποδητήρια στο κλίμα που κρατούσε μετά στην ομάδα? Εντάξει, είχαν μαζευτεί και λίγο παδί, τα ψιλοκλασικά αυτά. Γιατί δεν είναι ότι μαζεύονται και χωρίς λόγο. Δεν είχαμε δείξει κι εμείς σαν ομάδα ότι. Δηλαδή, δεν είναι ότι φυσικά προσπαθήσαμε να περάσουμε, δεν είναι ότι δεν θέλαμε να περάσουμε, δεν υπάρχει αυτό στο ποδόσφαιρο. Αλλά φαινόταν στο γήπεδο γενικά μια μικρή διαφορία. Λες και δεν έβγαινε η ομάδα, δεν πήγαινε. Οπότε αυτό, εντάξει, όσο να εξόριξε λίγο και τους οπαδούς και τα λοιπά, και καταλαβαίνετε, Ελλάδα ήταν λίγο ψηλοδύσκολα. Και εμάς σαν μικρούς να βλέπουμε αυτό το πράγμα πρώτη χρονιά, εντάξει, είναι λίγο κάπως. Να σου πω, τώρα που έχεις πάει στο Μουρλιαίο Καλονάς, να μου πεις την ιστορία με τον Μιλιβόγιο, θα μου την πεις. Θα την πω. Παιδί μου, τώρα που έχεις ψηθεί λίγο στο εξωτερικό και σε σχέση με τους οπαδούς της Ελλάδας, δηλαδή λέγαμε για τους οπαδούς της Εντετιέν, ας πούμε. Και από αυτούς έχει γίνει. Και από τις Εντετιέν έχει γίνει. Όχι, τώρα θα σου πω τι εννοώ. Ή ότι στο Leverkusen Mainz γίνεται χαμός. Έχεις πει σε κάποιον οπαδό ή έχεις σκεφτεί ποτέ ότι τι μας λένε τώρα αυτοί? Αν δουν τι κάνουμε εμείς στην προπόνηση, αν δουν τι κάνουμε τη ζωή μας κάθε μέρα, ή πόσο τρέχουμε την ημέρα, ή πόσο θέλουμε να νικήσουμε περισσότερο από σένα που έρχεσαι και μας βρίζεις. Το έχεις σκεφτεί αυτό, το έχεις συζητήσει με κάποιον? Να το συζητήσω, όχι, αλλά φυσικά και το έχω σκεφτεί, γιατί αν δεν είναι κάποιος μέσα στην ομάδα και αν δεν το ζει αυτό καθημερινά, δεν μπορεί να καταλάβει τι περνάει ο κάθε ποδοσφαιριστής. Νομίζουν ότι όλα είναι ρόδινα, ότι όλα εντάξει, okay, είναι ποδοσφαιριστής, παίρνει τα λεφτά, είναι καλά, παίζει ποδόσφαιρο, κάνει αυτό που αγαπάει. Ναι, okay, συμφωνώ και είμαστε πολύ τυχεροί. Και πραγματικά δηλαδή, πρέπει να ευχαριστούμε κάθε μέρα που έχουμε τη δυνατότητα και μας έχουν δώσει αυτό το χάρισμα να παίξουμε και να κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Αλλά μέσα σε όλο αυτό υπάρχει και το δύσκολο κομμάτι, που κάποιες φορές είναι ακόμα πιο δύσκολο και πιο δυσάρεστο από το ευχάριστο. Δηλαδή ότι υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχουν στεναχωριές που συμπηρεάζουν όχι μόνο γηπεδικά, συμπηρεάζουν και εξωγηπεδικά. Δηλαδή, όσο να είναι, χαλιέσαι. Δηλαδή, θα μιλήσω προσωπικά, π.χ. εγώ για τους τραυματισμούς μου. Με έχει πειράσει πολύ και ψυχολογικά κιόλας. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, το επάγγελμα του ποδοσφαιριστή πιστεύω ότι έχει λίγο παρεξηγηθεί. Και δεν το λέω επειδή είμαι τώρα ο ποδοσφαιριστής κτλ. Και εγώ, αν ήμουν στη θέση κάποιον, θα έλεγα το ίδιο πράγμα. Αλλά επειδή το ζω καθημερινά, συνειδητοποιώ ότι δεν είναι καμία σχέση έτσι όπως φαντάζεται ο καθένας. Ναι. Για πες τώρα την ιστορία. Λοιπόν, είμαστε με τον Μιλιβόγεβιτς και θυμάμαι παίζουμε με Λιβαδιά και παίζει Μάτζιο Center Four. Έλα. Ναι, παιχτάρα έτσι. Τότε πολύ ποιότητα. Το έχω πει πολλές φορές. Δώσ' μου να την κάνω κομπολόι. Είχαμε παίρνει το 10 στους συμπαίκτες του. Εντάξει. Κυριολεκτικά. Δώσ' μου την πάρα να την κάνω κομπολόι. Την έκανε. Πάμε. Την έκανε. Και εντάξει, είχα εγώ τώρα ένα κακό παλιά. Έπαινα φόρα και πήδαγα, αλλά τα χέρια ήταν κάτω έτσι. Πήδαγα σαν αετός. Και τέλος πάντων, το πρόσεξε αυτό ο Μιλιβόγιουτς και τώρα, γιατί την είχα φάει σε αυτόν τον αγώνα, νομίζω, από κάποιον, δεν θυμάμαι. Και θυμάμαι. Είχε φάει μια γωνιά, τέλος πάντων, λιγάκι, ναι.
Και είχε έρθει στην προπόνηση του Μιλιβόγιτς και μου κάνει. Μου λέει, κοίτα, όταν θα πηδάς, μου λέει, θα σηκώνεις εγώ τα χέρια σου, μου λέει. Εντάξει, σου λέω, θα το κάνω. Προπόνηση, παίζουμε εκεί λίγο διπλό, σηκώνομαι, πηδάω, παίρνω το κεφαλιά, έτσι εγώ κάτω. Ήταν αντίπαλος ο Μιλιβόγιτς. Επόμενη φάση, για κάποιο λόγο πηδάω με αυτόν. Εντάξει, λέω, με το που πηδάω, λέω, εντάξει, τον έφαγα. Θα τον ανοίξω, θα τον ανοίξω. Με το που σηκώνεται, έχει, δεν το έχω καταλάβει. Έχει σηκώσει τα χέρια του έτσι και μου δίνει μια γωνιά. Εδώ. Και μιλάμε, κίνηση, μιλάω, όχι, ρε. Λέω, τι γίνεται, τι είναι αυτό το πράγμα, λέω. Από συμπαίχτη μου κτλ. Και μου λέει, τελειώνει η προπόνηση και μου λέει, άμα σε ξαναδώ το κάνει, στην επόμενη λέω, σου πω στο κεφάλι. Δεν το αυτό, δεν το ξεχάσω ποτέ. Και από τότε, εντάξει, όσο να προσπαθώ να πηδάω. Και να βάζω λίγο. Όχι αντικανονικά να σου τα χέρια, αλλά είναι σημαντικό να κρατάς τα χέρια έτσι για πολλούς λόγους. Και ανοίγεις το κορμί σου. Ανοίγεις το κορμί, τον λόγο σου. Τον λόγο, ναι. Εμποδίσεις το άλμα του αλληλού. Δηλαδή, τώρα όπως πηδάγα εγώ έτσι και μου κάνει ένα συντερφόρο λίγο πιο έμπειρο ένα πράγμα έτσι. Έφευγα σαν. Ο Μίλι Πεχταράς. Ναι, ναι, και αρχηγάρα. Δηλαδή. Αρχηγάρα, ε. Αρχηγάρα. Κυριολεκτικά. Δηλαδή, όταν έφυγε. Και αυτός αλλά και ο Ιντέγε. Εκείνο το. Το χειμώνα, γιατί νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είχε πάει Crystal Palace μετά από ένα εξάμηνο. Έλειψε πολύ από την ομάδα. Δηλαδή αυτό φάνηκε και σε αγώνες όπως με την Μπεσίχτας. Ήτανε, όταν έφυγε ο Μιλιβόγιος, ήταν ο καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος. Ναι. Σε απόδοση, σε σημασία στο πρωτάθλημα. Και το αρχηγάρα που λέει. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Οκ, okay, πήγε στην Crystal Palace. Πρώτον, είναι ακόμα παίκτης της Crystal Palace. Θέλω να πω ότι έκανε μια μεταγραφή, πήγε στην Premier League. Είναι και αρχηγός. Και έμεινε εκεί. Δεύτερον, περιβραχιόνιο. Δεν είναι τυχαίο. Premier League. Περιβραχιόνιο, Premier League, δεν είπα ότι το φοράει στην Τζέλσι, το φοράει στην Κρίσταλ Πάλας. Αλλά σε ένα γκρουπ 22 ποδοσφαιριστών στην Premier League 24, του έχουν δώσει περιβραχιόνιο. Οκ. Okay. Κάτι σημαίνει. Sorry. Δεν είναι Άγγλος, δεν ξέρει τη γλώσσα και τον κάνανε αρχηγό. Τσόρι. Πολύ καλά. Φανταστικός παίχτης. Και σαν, σαν χαρακτήρας. Όχι σαν τον Καμπιάσο τόσο εκδηλωτικός, αλλά. Σου δίνει αυτό το. Δηλαδή, όταν του δίνει την μπάλα, είχε μια ηρεμία, δηλαδή έλεγε ότι δεν θα τη χάσει. Που αυτό το πράγμα, εγώ όταν ήμουν στον Ολυμπιακό, το είχα πει και με το Φορτούνι. Mm. Δεν ξέρει ότι δεν τη χάσει. Του την έδινε και. Εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, έχει κάνει πολλά πράγματα και στον Ολυμπιακό, αλλά γενικά και στην καριέρα κτλ. Ναι. Πες μου κάτι, επειδή σε άκουσα να λες για την πορεία του ποδοσφαιριστή και τα εξήγησε πάρα πολύ ωραία ο Πάνος. Επομένως, εσύ είσαι αυτή τη στιγμή η πιο ακριβή μεταγραφή που γίνει ποτέ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. 17,5 εκατομμύρια, κάπου εκεί. Κάπου εκεί. Ναι. Φεύγεις, πας στη Λεβερκούζεν. Παίρνεις κάποια λεφτά. Ναι. Αρκετά λεφτά. Εντάξει, αυτό είναι το κόστος μεταγραφής, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δεν παθαίνεις ένα σοκ εκεί πέρα. Ενώ λες τώρα τα χόλα. Τι κάνω. Είναι αυτό που σα είπα και προηγουμένως, ότι όντως δεν είχα συνειδητοποιήσει. Τα λεφτά τα έχεις συνειδητοποιήσει όμως. Είναι στο λογαριασμό σου, τα βλέπεις. Ξέρεις κάτι, εκείνη τη στιγμή δηλαδή, είσαι τόσο μικρός που δεν μπορείς να καταλάβεις. Δηλαδή δεν έχεις. Άρα δεν σε επηρεάσει ούτε αυτό. Όχι, δεν με επηρεάσει καθόλου. Πραγματικά δεν με επηρεάσει καθόλου. Εντάξει, φυσικά ότι ήταν μια αλλαγή της ζωής μου μεγάλη και για μένα και για την οικογένειά μου ήταν φανερό. Τους πήρες μαζί. Όχι, δεν του πήρα μαζί. Γιατί έχω και δύο μικρά τα αδελφάκια από τα οποία δεν μπορούσαν να φύγουν από το σχολείο. Αυτό σου έξω είναι το μικρό αδελφάκι. Αυτό είναι ο μεγάλο. Α, είχα αυτόν μαζί όλη μέρα. Αυτό είναι το θέμα. Πολύ, πολύ θετικό. Πάλι καλά. Πάλι καλά. Μου στηρίχθηκε πολύ και στην καραντίνα όταν δεν είχε πέσει Σέφιλντ. Είχε κάτσει μαζί μου. Αλλιώ εντάξει, δεν θα την έβγαζα. Α, δεν σε πήρασε όλο αυτό το κομμάτι το οικονομικό εννοώ. Μπορεί, όχι, ναι. Να μην το πω άσχημα. Μπορεί να σε επηρεάσει αρνητικά, μπορεί να σε επηρεάσει και θετικά. Και να πεις ότι εγώ έχω τώρα πάρα πολλά λεφτά, θα αφοσιωθώ στο ποδόσφαιρο, γιατί υπάρχουν πολλοί παίκτες στην Ελλάδα και κυρίως στην ηλικία τη δική σου που δεν έχουν εξασφαλίσει χρήματα. Μπορεί να παίρνουν από το βασικό μισθό ενός ποδοσφαιριστή, να έχουν ένα μικρό συμβόλαιο, να έχουν το άγχος, όχι της επιβίωσης, αλλά ξέρεις, να κάνουν κάτι στη ζωή τους. Ναι. Εσύ τόλισες αυτό το πράγμα και χωρίς άγχος παίζεις ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητα κακό ότι πήρες. Σίγουρα δεν είναι κακό. Θα αλλοιώσει το χαρακτήρα σου. Και ισχύει αυτό. Δεν θα πω ότι εντάξει, okay, δεν κοιτάω κτλ. Ισχύει αυτό. Δηλαδή είναι ένα ξεκάθαρο. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο γενικά. Δηλαδή ότι έχεις πάρει μια βάση, ειδικά μια πολύ μεγάλη βάση. Και προχωράς και κάνεις αυτό που πραγματικά αγαπάς και εστιάζεις αυτό. Γενικά έτσι όμως και από πιο πριν. Δηλαδή και πριν πάρω αλλά και μετά πάρω, είχα ένα στόχο. Εστιάζω σε αυτό και προχωράω. Από εκεί πέρα, όσον αφορά και το κόστος της μεταγραφής, ήταν κάτι το οποίο δεν μ' άκουσε καθόλου.
η Σέσα μου έδωσε περισσότερο κίνητρο και περισσότερο να συνεχίσω. Δηλαδή ήταν τελείως αδιάφορο, μπορώ να πω. Να σου πω κάτι. Τότε, όταν σου ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό ότι αυτή η ομάδα. Και ποια ομάδα, έτσι, δεν ήταν καμία ομάδα τώρα. Σε θέλει, θα πάρει 17,5 εκατομμύρια ο σύλλογος. Και είχες μιλήσει με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό εκεί που είχα μείνει εγώ με τον πρόεδρο ήταν ότι θα μείνω στον Ολυμπιακό. Ένα πρωινό, απλώς χτύπησα τα τηλέφωνα, ήταν ο κύριος μέσα και μου λέει: Τι κάνεις, του λέω: Τι να κάνω, του λέω 8 ώρες, προκοιμάμαι. Ήμασταν και εθνική τότε πρώτη μου κλήση. Μου λέει: Κλείνεις Leverkusen. Ποιος ήταν αυτό, αδελφός μου. Πώς το έχει μάθει. Το έχει μάθει γιατί είναι στο γραφείο των μάνατζερ. Μα το λένε. Ψάχναν αυτόν, κοιμόταν, βρήκα τον αδελφό, έτσι πάνω από το μάνατζερ. Ναι, ωραία, εντάξει. Κοιμόσουνα και η τύχη σου δούλευε, αλλά μετά με τον πρόεδρο μίλησε. Αυτό θέλω να πω. Φυσικά μίλησε, εκείνη τη μέρα μίλησε κτλ. Εντάξει. Είναι λέει, κάτι ευχαριστώ, πολύ ευχαριστώ και για το σύλλογο, αλλά κυρίως για σένα. Είναι μια πολύ, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Όντως, ήταν. Ήταν και για τους δύο αυτό που λέμε win-win. Δηλαδή, από τη μία πλευρά η ομάδα παίρνει πάρα πολλά χρήματα, από την άλλη πλευρά σου ανοίγεται μια τεράστια πόρτα για την καριέρα σου. Άρα δεν ήταν κάτι, μια ιδιαίτερη συζήτηση για σένα, ήταν μια φαντάζομαι τυπική συζήτηση. Όχι, ήταν μια ωραία τυπική συζήτηση. Εντάξει, φυσικά τον ευχαρίστησα για όλα αυτά. Είχαμε, εντάξει, κρατήσαμε και μια επαφή και μετά φυσικά, δεν το συζητώ και ακόμα κάποιες φορές, δηλαδή, okay. Αλλά ήταν ένα τυπικό, ότι εντάξει, όσο να είναι, δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό αυτή τη στιγμή. Okay. Εντάξει, δυστυχώς χάνω και. Εντάξει, εγώ του πω ότι ήταν και λίγο αγώνιση στο Μπριζίνγκ και τα λοιπά που θα ήθελα για να μείνω, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για μένα. Εννοείται. Οπότε. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Ναι, ναι, ναι. Πες μου κάτι άλλο. Και κυρίως λόγω της θέσης ρωτάω. Αυτή την ιστορία με την εθνική ομάδα και με τον Μανολά και με τον Παπασταθόπουλο και με τον Σιώβα, επειδή το είπαμε προηγουμένως, πώς την έχεις δει. Που δεν έχουν εκκληθεί, υπάρχουν αυτά τα πράγματα με τον Φανσίπ. Επειδή εγώ τους έζησα και μέσα στην Εθνική και ξέρω πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν για την Εθνική και οι τρεις, αλλά δεν το έζησα αυτό από κοντά, δεν ήμουν στην Εθνική ώστε να πω ότι είδα κάποια πράγματα τα οποία δεν μ' άρεσαν ή μ' άρεσαν ή οτιδήποτε. Δεν μπορώ να πάρω ξεκάθαρα θέση γι' αυτό, αλλά μπορώ να πω ότι λείπουν από την Εθνική. Τώρα, καλός ή κακός. Το γιατί δεν το ξέρεις. Όχι, το γιατί 100% δεν το ξέρω. Όχι, και δεν είναι ότι λείπουν από την Εθνική μόνο ποδοσφαιρικά, αλλά λείπουν και σαν προσωπικότητες. Καλώς και κακώς δίνει άλλο. Είναι διαφορετικό να λες ότι παίζει η Εθνική Ελλάδος και έχει Παπασταθόπουλο, Μανολά στην άμυνα. Είναι τελείως διαφορετικό. Αλλά από εκεί πέρα έχουμε δει τα παιδιά που έχουν αγωνιστεί σε αυτή τη θέση, που κι εγώ σε αυτή τη θέση παίζω. Αλλά θέλω να είμαι αντικειμενικός και ο Χατζηδιάκος. Και ο Σιώβας μετά που έπαιξε κάποια στιγμή και ο Σβάρνας, τώρα άμα ξεχνώ κάποιον, συγχωρήστε με, έχουν κάνει πολύ καλά παιχνίδια. Οπότε, ναι, είναι λίγο παράξενο λίγο ναι, ναι. Και δεν ξέρω τώρα αν θα ξανακαλεστούν ή οτιδήποτε. Όχι, όχι, με κάλυψες έτσι κι αλλιώς και νομίζω ότι σε πολύ λίγο όταν ξαναπαίξεις όλα αυτά θα κληθείς κι εσύ, εννοείται. Μακάρι, εντάξει, είναι τη μεγάλη τιμή. Από τους πιο βασικούς άξονες στην Εθνική. Εμένα με κάλυψε ο Πάνος πάντως. Γενικά. Τι ομάδα είσαι στην Αγγλία, στην Ευρώπη μάλλον. Είμαστε υπέρ, United. Λοιπόν. Α, δεν το ξέρω, δεν είμαι. Ναι, αλλά πρώτα είμαι η Μπαρτσελόνα. Οκ. Δηλαδή εμφανίζεται ένα τζίνι ρε παιδί μου και σου λέει: Ωραία, μπορεί να κάνει καριέρα σε αυτήν την ομάδα και διαλέξει τον κόσμο. Στην Μπαρτσελόνα θα πα. Κακή περίοδο πα Μπαρτσελόνα τώρα. Τώρα είναι η καλύτερη περίοδο. Μην σταματήσει ο Μεσσία σε κανένα 2-3 χρόνια και το χάσουμε μετά. Ο Μεσσία, ε. Είναι κακή παιδί μαζί μου, οχτάρες τώρα, κατάλαβες. Εγώ εντάξει, δεν έχω ζήσει παίχτες όπως έχετε ζήσει εσείς και τα λοιπά, αλλά από αυτά που έχω δει εγώ προσωπικά, το θεωρώ. Πες το πάλι για το Anfield. Δεν υπάρχει άλλος αυτό. Ηλία. Αυτός είναι. Οπότε εντάξει. Μην έχεις πρόβλημα δηλαδή. Μου λέει ο Καλονάς να μας πει την ατμόσφαιρα του Anfield που δεν είχε κόσμο. Ναι, είχαμε πάει με την Εθνική τότε, ήμασταν κάπα 16 νομίζω. Και εντάξει, κλασικά εγώ με Νικολάου, δωμάτιο κτλ. Okay. Και έχουμε πάει και εγώ από Αγγλία, υποστηρίζω πιο πολύ United και ο Νικολάρος Liverpool και θυμάμαι, μπαίνουμε στο γήπεδο, άδειο το γήπεδο, εντάξει, φοβερό γήπεδο κτλ. Και αρχίζει και ακούγεται το United που καλώνω από τα αρχεία κτλ. Αλλά σιγά σιγά,
πού συνεγυρνάμε και μας έχει πιάσει όλους μια ανατριχίλα. Ναι. Δηλαδή μιλάμε απίστευτο. Και δεύτερη φορά που το έχω ακούσει είναι στην Dortmund. Ναι, σωστά, γιατί το τραγουδάνε και ωραίο. Δεν ανήκει στη ναι, ναι. Το τραγούδι. Δεν είναι δικό της, δεν είναι κανένα ποδοσφαιρικό σύμνος. Είναι κάτι άλλο ξεχωριστό που έγινε ποδοσφαιρικό τραγούδι. Βρήκες την τελευταία ερώτηση της βραδιάς? Είναι πολλά. Είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα και πάρα πολλές οι ερωτήσεις. Αν πάει το μαλλί. Θα τις δει. Ωραίο το μαλλί. Αν ξέρεις ότι μοιάζει με τον Ρένο Χαραλαμπίδη, μου πάνε να σε ρωτήσω. Ρε φίλε, ναι. Τώρα με βλέπω. Τώρα δεν μοιάζω τόσο πολύ. Ρε φίλε, ναι. Έμοιαζα στην καραντίνα που έχω κάνει και live με τον. Θέλω να σου πω κάτι. Ναι. Έχει και εκφράσει και κάπω ομιλία, γι' αυτό μοιάζει. Έτσι πιστεύω. Τότε να γίνω ηθοποιό. Να γίνει. Είμαι ηθοποιό, μήπω. Είσαι φοβερό καλεσμένο. Σίγουρα. Ναι, ξεκινάω από πρέπει εκεί. Πρέπει να μα ξανάρθει. Ξεκινάω από εκεί. Εντάξει, είσαι φοβερό καλεσμένο. Αυτό κρίθηκε, είναι δεδομένο. Σου βάζω εγώ σφραγίδα. Σου βάζω σφραγίδα. Λοιπόν, τέλος. Με τον Ρένο Χαραλαμπίδη κλείσαμε. Ναι, μοιάζει. Πάνω, εμείς ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Και εγώ πάρα πολύ. Πότε θα ξαναφύγεις? Τώρα, έτσι που σώμουν τα πράγματα, πιστεύω τέλη Ιουνίου πες. Έχουμε ένα παιδί πάνω, νέο συνάδελφο, τον Στέφανο το Μαυρομικράκη. Ναι, τον γνώρισα. Τον γνώρισες? Ναι. Και μόλις πήγα πάνω, μου λέει, Παντελή, να σου πω κάτι, λέω, ναι. Μου λέει, από όλους όσοι έχω γνωρίσει, ναι. Ποδοσφαιριστές και μπασκετμπολίστες και όλα αυτά, μου λέει, σαν τον πάνω, λέει, δεν έχω ξανά δει άνθρωπο. Όντως. Ναι, αυτό μου. Δεν έχω ακούσει. Και το επιβεβαιώνω. Του βάζεις φραγίδα. Ναι, γιατί είναι πολύ απλό παιδί ο Πάνος. Πολύ απλό. Δεν είναι ωραίο αυτό που λέω. Είναι έτσι μεταδοτικό παιδί. Και επειδή έχει έτσι ένα καθαρό πρόσωπο και όλα αυτά, πιστεύω θα πάει γενικά. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ ψηλά. Υγεία να ξεπεράσει τους τραυματισμούς. Αυτό είναι το πολύ, δουλειά, το πολύ βασικό. Μετά τα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ποιος το κέρδισε για το ρολόι, ξέρουμε. Αλλιώς το πάρω εγώ. Ο Ρένος Χαραλαμπίδης. Είμαι πιο ωραίος σίγουρα από αυτό. Για να το δούμε. Λοιπόν, αυτό το ρολόι κέρδισε ο Μανώλης Καπετανάκης. Το ρολόι πριν είναι Σόλιβερ. Γιατί ωραίο είναι και το δικό σου. Μια χαρά είναι. Μπροστά στο Τσάρλι. Εντάξει. Λοιπόν. Πριν πας εκεί τώρα. Ναι. Στην ένα φορά πήγα να σε προφυλάξω, δεν μ' άφησες. Sí. Τι, άσο τώρα, μην το ξαναλέμε. Πήγα να μας κάνουν τέτοιοι οργανισμοί αγωγή. Λοιπόν, τα λέμε. Γεια σας και τα λέμε αύριο το βράδυ, μετά το τελικό του Final Four. Φοβερή ανάλυση basketball. Θα έρθεις? Άμα με καλέσετε θα έρθω. Θα έρθεις? Ναι, άμα με καλέσετε θα μιλήσω. Αλήθεια. Για basketball, ναι. Όχι, θα έρθει ο Βαγγέλης Μάτζαρης. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.